Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαριγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Θανάσης Καραμπάκας στο production, η κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, η οποία φροντίζει για εσάς με Kia, με Hyundai, φυσικά με Skoda. Καθώς μπορείτε να αποκτήσετε σε μια απίστευτη προσφορά εδώ και λίγες μέρες το Skoda Octavia 1300 TSI με κινητήρα φυσικού αερίου, ο οποίος καταναλώνει, γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 10 ευρώ παρακαλώ, και να το αποκτήσετε με μια τιμή η οποία πραγματικά δεν υπάρχει στην αγορά, με όφελος 3.500 ευρώ από αυτά τα οποία κυκλοφορούν, και για όσους έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν και μέσω τραπέζης, όσο προκλητικό και αν ακούγεται, η έκπτωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για εσάς που ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Η εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος είναι λίγο μετά το Αλφακτέο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με αγώνες κυπέλου αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένονται οι πρώτοι αγώνες κυπέλου, και απορώ πραγματικά γιατί δεν παίρνονται αποφάσεις σε κάποιες ομάδες από τώρα που τις περιμέναμε. Για προπονητές μιλάω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως, εξίσου συγκινητική. Και με το θέμα των ημερών να μην είναι άλλο από το αγροτικό. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 των FM. Με λατινικούς χαρακτήρες, συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στους δρόμους όλης Ελλάδος, καθώς οι αγρότες αντιδρούν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα τα οποία θέλει να φέρει υποψήφιση, ειδικά για το ασφαλιστικό, τα οποία πραγματικά εξουθενώνουν τους αγρότες. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις διαφορετική άποψη. Συγκινήθηκα. Ναι, συγκινήθηκες. Ωραία. Ξέρεις γιατί συγκινήθηκα? Πες μου. Πρώτον, γιατί οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας κλάδος της κοινωνίας όπου ωφελήθηκε πάρα πολύ από την Πασόκο Νέα Δημοκρατία. Φάγαν δηλαδή πάρα πολλά λεφτά οι αγρότες. Οι μπαμπάδες των σημερινών αγροτών όσοι μείναν. Και δεύτερον, δεν λυπάμαι κανέναν, διότι ούτε τον εαυτό μου, διότι εγώ το καλοκαίρι ψήφισα στο μνημόνιο όχι, μου είπανε ναι και ψήφισα την κυβέρνηση που είπε ναι στο μνημόνιο. Άρα εγώ συμφώνησα στο μνημόνιο, το οποίο μνημόνιο εγώ δεν είχα το θράσος σαν Έλληνας να το διώξω και να πω ξεκινάω από την αρχή, από το μηδέν, από τη δραχμή, από το τίποτα, να φτιάξω ξανά την Ελλάδα από το μηδέν. Δηλαδή δεν έκανα αυτό που έκανε η ΑΕΚ και ο Ηρακλής και ο Άρης, να τα γράψω ένα πάγο να πούμε μηδέν και να ξεκινήσω από την αρχή. Δεν το κάναν. Για τους δύο αυτούς λόγους λοιπόν, εγώ δεν συμπαρίσταμαι σε κανένα αγρότη, και γιατί επίσης έχει ένα τρόπο διαμαρτυρίας που μου είναι εις βάρος των υπόλοιπων. Εδώ θέλω να μισό λεπτό, ρε, να ολοκληρώσω. Ρε. Μισό λεπτό. Είναι εις βάρος των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή, όποτε του καπνίζει του καθενός από εμάς, να κάνει τη ζωή ποδήλατο. Άμα θέλει ο αγρότης το καλοκαίρι, να κλείσει τους δρόμους το καλοκαίρι. Εδώ σε θέλω. Άμα είναι μάγκα. Εδώ είναι το ρεζουμέ. Έχω δει πολλές καγέν έξω από το καζίνο με αγρότες πριν από 10-15 χρόνια, 20-25-30 χρόνια. Και στη Λάρισα αυτοί οι αγρότες έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση
πλουτισμού απίστευτου από χρήματα τα οποία ήταν δανεικά και αγύριστα από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν τα φάγαμε. Δεν ήταν δανεικά και αγύριστα. Ναι, αυτό που σου λέω εγώ. Εντάξει, το λες. Αυτό λάθος, που σου λέω εγώ. Λάθος. 200 χρόνια αυτή η χώρα ζει με δανεικά και αγύριστα. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε η ώρα, δυστυχώς πάνω στη γενιά τη δικιά μας και των προηγουμένων, να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Εγώ λοιπόν, όταν βλέπω μια έγκυο γυναίκα 8 μηνών στα Μάλγαρα να μην την αφήνουν να περάσει, ετοιμόγενη κτλ., είναι γαϊδούρια αυτοί που δεν αφήσαν τη γυναίκα την έγκυο να περάσει. Όλοι έχουμε αιτήματα, κανένας από εμάς δεν θα πάρει σύνταξη. Να βγω κι εγώ τότε στον δρόμο με άλλους 5.000, να κλείσουμε τον δρόμο και να πούμε: εσύ τι είσαι, πεθαίνεις? Να μην πας στο νοσοκομείο, τι με νοιάζει εμένα? Τι είσαι εσύ, έγκυος? Να μην γεννήσεις ή να γεννήσεις στον δρόμο. Αυτά είναι γαϊδουριές. Πρώτον. Υπάρχει κάποιος. Δεύτερον. Δεύτερον. Να τελειώσει και πες ότι γουστάρει. Δεύτερον. Φάγανε πολλά οι αγρότες τόσα λεφτά, κρατικά λεφτά, και τα κάναν καγέν. Τα κάνανε Πόρσε, τα κάνανε γκόμενες, τα κάνανε λουλουδούδες, τα κάναν καζίνα. Ωραία. Και τρίτον, ας προσέγανε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είπε εκλογές για τον ΝΕΙ το όχι και ψήφισα εγώ όχι, πήγε είπε ναι και τον ξανά έβγαλα. Τι θέλει και βγαίνει στον δρόμο ο αγρότης. Τελείωσα, δεν έχω από κάτι άλλο. Και τι χρωστάει τώρα ο κάθε επαγγελματίας φορτηγατζής, ο οποίος και αυτός κλείνει τον δρόμο όταν τον βολεύει και την πληρώνω εγώ. Έτσι, τι φταίει, ξέρω εγώ, η έγκυος η οποία δεν περνάει, τι φταίει το πούλμαν, τι φταίει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να περάσει από εκεί, για ποιο λόγο? Άμα είναι μάγκες, να πάρουν τα τρακτέρ σου, να πάρουν στο Γαριλά, πάρουν και τους Αργιανούς εκεί με τα τρακτέρ και να κατέβουν κάτω στην Αθήνα, να κλείσουν εκεί την Βουλή και να τα κάνουν γυσμαδιά. Εγώ τι τον φταίω? Το κατάλαβες? Εσύ τώρα γλύψε τους αγρότες και τι φτιάχνει, τι κρίμα κτλ. Νοιάστηκες ένα αγρότης άμα έχεις δουλειά? Νοιαζότανε? Όταν κλείνανε τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις τότε το 97 με τον Γιάκοβλεβ, βγήκε κανένας αγρότης να διαμαρτυρηθεί. Εγώ γιατί να πάω για τον αγρότη? Αρκετά φάγανε. Αρκετά φάγανε οι αγρότες. Αρκετά φάγανε. Και κλείνει το δρόμο και η έγκυος να μην περάσει. Τι λέει ρε γαϊδουρά, να μην περάσει η έγκυος? Ποιος είσαι εσύ, ο Πηδάο? Δηλαδή το ασφαλιστικό, εγώ δεν έχω εφορία. Από τα 10 που δηλώνω, τα 7 τα πάνε στην εφορία όσα δηλώνω. Συνταξιούχοι τι θα κάνουν, 300 ευρώ το μήνα, 400 κτλ. Μόνο εσείς είστε. Αν θέλετε να κατεβούμε όλοι μαζί, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ξέρω εγώ, επαγγελματίες, όλοι μαζί να κατεβούμε να κλείσουμε τους δρόμους όλοι μαζί. Ξεχωριστά όταν κάνετε ο καθένας για τον τομέα σας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό είναι το άλλο που θέλω να πω. Δάσκαλοι, καθηγητές, 160 μέρες το χρόνο δουλειά. Πάρα πολύ ωραία, απεργία αυτό, ιστορίες και τα λοιπά. Τι το νοιάζει για το δικό μου το παιδί? Μάλιστα. Ο αγρότης νοιάζεται για τον δάσκαλο, για τον καθηγητή? Όχι. Ούτε ο καθηγητής νοιάζεται για τον αγρότη. Νοιάζεται ο δημόσιος ποτέ νοιάστηκε για μένα? Εγώ γιατί να νοιαστώ για την έτρια και τον ξέρω εγώ αν πήγε ξέρω εγώ μήνος μέσα πίσω? Χαίστηκα. Δεν με νοιάζει. Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε επανάσταση όπως θέλετε και να κλείνουμε δρόμους, θα την κάνουμε όλοι μαζί. Έχετε κουράγιο? Όχι να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, η Πόντι για παράδειγμα που ήρθε στο μυαλό να είναι μισό. Η Πόντι να είναι δεξί, αριστερή, πασόκι και να κάνουν στο ποντιακό σύλλογο να είναι τρεις διαφορετικοί ποντιακοί σύλλογοι συμφερόντων κομματικών, κομματικά συμφέροντα. Θέλετε με τους αγρότες να πάμε όλοι μαζί? Όλοι μαζί. Όταν όμως εγώ πεινάω, έρθει και ο αγρότης. Όχι ο καθένας στην πάρτη του. Ο καθένας στον πισινό του. Τελείωσα. Πες ό,τι γουστάρεις. Εσύ πες και κρίμα και αυτό και τα λοιπά. Πες ρε. Πες. Γιώργος Ζαΐρης. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Γιώργο? Απλά να πούμε ότι επειδή βγήκε πριν από λίγο και μόλις κάναμε και τη μετάφραση, θα ανέβησε λίγο και στο metrosport.gr, υπάρχει συνέντευξη του Μπερμπάτοφ που απαντάει στον Μπερμπάτοφ. Ορίστε. Δηλαδή, ο Βούλγαρος ανέβασε πριν από λίγο στην προσωπική του σελίδα στο Facebook συνέντευξή του που την παραχωρεί στον εαυτό του. Ναι. Και μάλιστα μέσα κάποια στιγμή εξηγεί το λόγο για τον οποίο το κάνει. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν βγάζουν ειδήσεις, αλλά ουσιαστικά ο ίδιος ξεκαθαρίζει τη θέση του και για το γιατί ήρθε στον ΠΑΟΚ και τι τον ενοχλεί στον ΠΑΟΚ, αλλά και τι είναι αποφασισμένος να κάνει από εδώ και πέρα. Αν θέλετε, είναι δύο λεπτά και μπορώ να τη διαβάσω. Διάβασε την ώρα. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν του Μπερμπάτοφ στον Μπερμπάτοφ είναι: γεια σου, πώς αισθάνεσαι?
Είμαι καλά, αλλά και απογοητευμένος. Χάσαμε στο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά και παράλληλα δέχθηκα μια κόκκινη κάρτα. Νομίζεις ότι έπρεπε να αποβληθείς? Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή, καθώς ήμουν θυμωμένος, αντέδρασα έτσι και τον χτύπησα. Θύμωσα και νευρίασα, γιατί προηγουμένως με κρατούσε συνεχώς. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να είσαι θυμωμένος και να αντιδράσεις έτσι. Συμφωνείς? Επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν καλή αυτή η ενέργεια από μένα. Αλλά δεν το έχω κάνει ξανά και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ο καθένας μπορεί να χάσει την ισορροπία του σε ένα ματ και να προβεί σε μια ηλίθια ενέργεια. Γιατί ήσουν νευρικός και θυμωμένος? Πρώτα απ' όλα, γιατί καθώς έβλεπα το ματ από τον πάγκο, διαπίστωσα ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη ομάδα και όμως είχε καταφέρει να σκοράρει. Επίσης ήμουν θυμωμένος γιατί από εκεί που ήμουν δεν μπορούσα να βοηθήσω. Ήρθα στην Ελλάδα να παίζω στα ντέρμπι και σε τέτοια μάτς η εμπειρία και η ποιότητά μου μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Δεν ήρθα για να βλέπω αυτά τα μάτς από τον πάγκο και να μην κάνω τίποτα. Είσαι απογοητευμένος από αυτό το γεγονός? Όταν κάποιος δεν παίζει, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Το πρόβλημα είναι ότι τον θυμό μου τον έβγαλα πάνω στον αντίπαλο με αποτέλεσμα να αποβληθώ. Και δεν είμαι από τους παίκτες που αντιδρούν έτσι. Σε κάθε περίπτωση λυπάμαι για την αντίδρασή μου. Και τώρα, θα υποστώ τις συνέπειες από αυτή την πράξη μου. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα μου, γιατί θα μείνω εκτός από 3 αγώνες. Κάποια ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι δεν θέλεις να παίζεις πια στον ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα εξηγεί γιατί έδωσε τη συνέντευξη στον εαυτό του, έτσι. Γι' αυτό δίνω τη συνέντευξη σε μένα και όχι σε ανθρώπους που γράφουν χαζά πράγματα. Είναι χαζό να διαβάζω δεν θέλει να βοηθήσει την ομάδα, έφαγε την κόκκινη κάρτα για να μην παίζει. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, είμαι απογοητευμένος και θυμωμένος. Δεν χαίρομαι γιατί περνώ καλά στην Ελλάδα ή πληρώνομαι από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λόγοι αυτοί να με κάνουν χαρούμενο. Η καριέρα μου αποδεικνύει ότι έχω την ποιότητα να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και να παίξω ποδόσφαιρο. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, είμαι απογοητευμένος και αυτό μπορεί να το δει ο καθένας. Το πάθος με το χρόνο φεύγει. Αν νιώσω ότι δεν έχω την ανάγκη να φωνάξω μέσα στο γήπεδο, τότε θα έχει φύγει η ανάγκη να παίζω ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ συνεχίζω να νιώθω παθιασμένος για ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ που παίζω τώρα. Έστω και αν κάποιες φορές αυτό το πάθος στοιχίζει κόκκινη κάρτα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Δεν κατάλαβε ο Μπερμπάτοφ ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ότι δεν μπορεί πλέον να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο όπως έπαιζε. Απ' την άλλη, αδειάζει τον Τούντορ, ο οποίος του λέει: ρε Μπούφο, εγώ ήρθα για αυτά τα μάτσα απ' έξω, εσύ με έχεις απ' έξω. Το δίνει στεγνά δηλαδή. Το δίνει και δεν το δίνει στα ίσια, το δίνει στεγνά με πλάγιο τρόπο. Άρα δηλαδή δείχνει τον παλιό χαρακτήρα του. Ποβερός. Το ναι. Καλό Εβιτάλ έχει 10 ενεργά συστατικά. Ναι. Έχει φυσικό χυμό κρατικής βιολογικής αλόης, σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο, δίκταμο. Περιλαμβάνει και βοηθάει σε τυχόν προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο ένδωρο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνι, αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολεμάει τους ιούς. Είναι μια φόρμουλα την οποία η πιστοποίηση υπάρχει από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και οι φίλοι ακροατές του Μετρόπολης. Με ένα τηλεφώνημα στο 23 12 200 500 θα το αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά μετρητά και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας. Λοιπόν, για τον Μπερμπάτοφ θα μιλήσω σε λίγο. Θέλω να πω δύο πράγματα εφόσον θα κάνεις μονόλογο. Τι μονόλογο, αυτές είναι οι απόψεις μου. Δηλαδή μπορεί να τις κάνεις, να βγάζεις λόγο, μπορεί να κάνεις και διάλογο. Εσύ θες να κάνεις μονόλογο. Κάτω. Οκ, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Όχι, δεν έκανα μονόλογο. Μα μονόλογο. Σου είπα 5 πράγματα. Ναι. Χρεώνεις πράγματα σε μένα που δεν υπάρχουν. Τι σε είπα. Λες 5 πράγματα. Ναι. Γλύψε εσύ τους αγρότες. Συγκλύψε τους αγρότες και άμα εσύ είπα ο κλάδος ο δικός. Ποιος έκλειψε αγρότες? Είπα κάτι. Διαφωνώ στο θέμα διαμαρτυρίας τους. Να πάνε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να με κλείνει εμένα τη δική μου τη γνώμη. Για να ακούσω. Τότε γιατί. Ναι, μα ρώτησε τη δική μου. Δεν ρώτησα. Είπα ότι υπάρχει αυτό το θέμα και πριν προλάβουμε να μιλήσουμε. Έβγαλε ένα λογίδριο. Καλά έκανε. Λοιπόν, τι έβγαλα? Ένα λογίδριο. 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 Α, λογίδριο. Λογίδριο. Ναι. Τι το λογίδριο? Άνοιξε το λεξικό και δε. Λοιπόν, άνοιξε ρε παιδιά, τι σημαίνει λογίδριο. Λοιπόν, ο καθής έχει το δικαίωμα. Ο καθής. Ο καθής. Ο καθένας λέγεται. Ναι, λοιπόν, καταλάβω, δεν τα καταλαβαίνω. Να εκφέρει τις αντιρρήσεις του και να διαμαρτύρεται βγαίνοντας στους δρόμους να κάνει διαδηλώσεις. Αυτό είναι διαμαρτυρία. Στην Ελλάδα όμως είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο, καθώς ο καθένας πιέζει με τον τρόπο εκείνο που θα ακουστεί περισσότερο. Θέλει δηλαδή
να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβο για να του δώσουν σημασία και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την όποια και τυχόν δύναμη την οποία κρατάει στα χέρια του. Δηλαδή, κλείνοντας τους δρόμους, οι αγρότες μπλοκάρουν την οικονομία η οποία βασίζεται σε μεταφορές και χίλια δυο άλλα πράγματα και πολλά ακόμη. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι η καλή περίοδος ή η κακή περίοδος για τους αγρότες, ούτε με ενδιαφέρει σε εισαγωγικά το αν έκαναν αμαρτωλή ζωή στο παρελθόν και ότι γίνεται τώρα. Ξέρω ότι σίγουρα σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, στα περισσότερα έχουν δίκιο και σε κάποια μπορεί από τους συνανθρώπους τους να κρίνονται αυστηρά και ίσως δικαίως. Δεν μπορώ όμως να ακούω ανοησίες από όλους εμάς πρώτα απ' όλα, οι οποίοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ζούμε ένα κυκαιώνα με ενέργειες οι οποίες είναι προαποφασισμένες να γίνουνε, με μια κυβέρνηση η οποία είναι δεξιότερη των δεξιών και η οποία αμαυρώνει το ήθος και το ανάστημα του Έλληνα με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει. Τα ψηφίσατε την λέγοντας, εγώ δεν σχολίασα τα δικά σου. Κωνσταντοπούλα ψηφίσατε. Δεν σχολίασα τα δικά σου λεγόμενα. Λοιπόν, η οποία προσκυνά σε ό,τι την υπαγορεύει η Γερμανία προκειμένου να, απλά να βρίσκεται στην κυβέρνηση, ξεφτιλίζει το ηθικό του Έλληνα και είναι προσβολή για εμένα που κυβερνά την Ελλάδα. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι και είναι ικανοί με ένα χρόνο διακυβέρνησης να ακούσουν πολλά περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο ευθύνης στην κατρακύλα την οποία έχει πάρει η χώρα. Αλλά δεν μπορεί, ρε μάγκες, ο κάθε ένας από εμάς να σκέφτεται μόνο το δικό του πισινό. Είναι ο καιρός να ξυπνήσουμε, σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Κωστή. Κανένας δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο μόνος του. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδιανόητο, είναι ανύπαρκτο, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να σώσει τον κόσμο μόνος του, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Για να αλλάξουν κάποια πράγματα θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Μπορεί να ακούγεται πολύ κομμουνιστικό, αλλά είναι η αλήθεια. Πρέπει όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον, να είμαστε στο πλευρό του άλλου, ακόμη και αν στο φτωχό μας μυαλουδάκι ο τομέας του άλλου μοιάζει ανταγωνιστικός με το δικό μας. Δεν είναι. Καταλάβετε ότι αυτή η κοινωνία, όπως η ανθρωπότητα, δεν έχει καμία διαφορά από την τροφική αλυσίδα. Δεν μπορεί να διαταράσετε. Όταν διαταραχτεί η τροφική αλυσίδα, τότε επέρχονται τρομερές αλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία μας, για τη δομή της και για τις εργασίες της και για όλα. Συγγνώμη, να κάνουμε... Σε ένα κράτος το οποίο θέλει να πει ότι μπορώ να ζήσω με 300 ευρώ όταν το κόστος ζωής κατά άτομο είναι 800 ευρώ, μου το λένε και με κοροϊδεύουν κατάφατσα. Και εμένα και εσάς και όλους. Και τα ξέρεις. Λοιπόν, είπα είναι προαποφασισμένα. Ωραία. Και τι να κάνω. Λοιπόν, το να μας στέει ο αγρότης από τη μία είναι λάθος, όπως είναι και λάθος το καθένας από εμάς να χρησιμοποιεί το δυνατό του όπλο, ο νοσοκόμος ή ο γιατρός στο νοσοκομείο, ο αγρότης αυτό, ο υπεύθυνος αεροδρομίων τα αεροδρόμια, ο αστυνομικός στη φύλαξη από τα κακοποιητικά στοιχεία και πάει λέγοντας, ο καθένας να χρησιμοποιεί τη δύναμη την οποία έχει προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειλικρινά δεν με απασχολεί πόσοι συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου. Με ενδιαφέρει το ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και κάποιοι δεν θέλουν να τα καταλάβουν. Εθελοτυφλούν. Ζούνε στο δικό τους συννεφάκι, ζούνε στο δικό τους όνειρο και πιστεύουν ότι θα έρθει ο πρίγκιπας στο άσπρο άλογο. Δεν υπάρχουν αυτά. Τελείωσες. Σε ακούω. Χάθηκαν οι επιχορηγήσεις να τις παίρνουν οι κοινωνικές ομάδες. Επιδοτήσεις λέγονταν. Ναι, πες το όπως θέλεις. Χάθηκαν οι επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις. Χάθηκε να πούμε το μαρούλι. Και τώρα να πούμε βγήκε η πραγματική οικονομική κατάσταση του καθένα από εμάς. Χάθηκε τον Περικέτη. Ωραία, βλέπουμε τώρα την επόμενη μέρα το ή θα κάνουμε. Ναι, όχι, εγώ δεν συγκινούμε, φίλε. Μη συγκινείς. 200 χρόνια ζούμε με δανεικά. Εντάξει. 200 χρόνια ζούμε με δανεικά. Ξέρανε ότι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Ξέρανε ότι η Νέα Δημοκρατία είπε ναι.
ξέραν ότι έβγαιναν οι τηλεοράσεις, ο Καραμαλής και οι υπόλοιποι, που το ξεθάψανε και λέγαν μην τυχόν και ψηφίσετε όχι. Ψηφίσανε όχι και πήγε. Και πήγε ο Τσίπρας και είπε ναι. Καλά έκανε. Το ότι το ψηφίσανε πρωθυπουργό, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δηλώνει ότι το μνημόνιο το θέλανε. Το θέλαμε. Φοβόμασταν να πάμε σε άλλο δρόμο. Αφού λοιπόν φοβόμασταν να πάμε σε άλλο δρόμο, είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς να τη φάμε. Για 5, 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα τη φάμε. Τουλάχιστον εμείς την έχουμε φάει. Και οι προηγούμενοι. Οι επόμενοι από εμάς μια χαρά είναι. Θα τους κάνουν λίγο τη συνταξούλα πιο πίσω κτλ. Δεν το ξέρεις. Ναι, εντάξει. Εμείς σίγουρα σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουμε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εάν θέλουν λοιπόν οι αγρότες, αφού το θέσει το θέμα των αγροτών σήμερα να το αναδείξεις, να πάρουν τα τρακτέρ, να κατεβούν κάτω στην Αθήνα, να πάνε στα Υπουργεία. Όχι, και να μην κλείνουν τον δρόμο. Έχεις κάποια ένσταση στα λεγόμενά μου? Ναι, έχω ένσταση στα λεγόμενά σου. Παρουσιάζει συγκινητικό το θέμα. Είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία. Παρουσίασε ενόχληση. Όχι. Είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία ποτέ δεν θα πεινάσει. Ό,τι και να γίνει. Ο αγρότης. Ο αγρότης δεν πεινάει. Έχει τη γη του και την καλλιεργεί. Εκτός αν είναι τεμπέλχανας και είναι 17 ώρες στο καφενείο και παίζει πρέφα. Τότε θα πεινάσει. Το κατάλαβες. Εγώ και εσύ λοιπόν που ζούμε στο τσιμέντο μπορεί να ψοφήσουμε από την πείνα. Ο αγρότης δεν πρόκειται να πεινάσει. Το κατάλαβες. Και εγώ δεν θα ξεχάσω την εικόνα τα προηγούμενα 30-40 χρόνια όπου η Λάρισα. Η Λάρισα. Είχε τα καλύτερα μπουζούκια. Ναι. Άστε την παραμύθα τώρα. Λίγοι Έλληνες δεν είναι δειλοί, λέει ένας φίλος. Πριν λίγα χρόνια πάτα επίσημα με στοιχεία, πρώτη πόλη σε Πόρσε και Καγκέν, βλαχάρες από τη Λάρισα. Λέει το μήνυμα, δεν το λέω εγώ. Η πιο πλούσια πόλη στην Ελλάδα. Η Λάρισα και μετά τα Χανιά. Οι δε κριτικοί που βγάζανε 90% Πασόκ, φάγαν τις επικοργυρσάρες. Και μένα τώρα μου κλείσει το δρόμο ο αγρότης. Έχεις πάει ποτέ και την έχει σταμάτησε. Πήγες ποτέ στην Κρήτη. Είναι πηγόφιάρη. Έχει δει. Ναι. Είναι φυσικά με το μάτι τη καρδιά σου. Έχει δει αν υπάρχει ανάπτυξη. Τι να υπάρχει. Αν υπάρχει ανάπτυξη στην αγροτική. Πώς θα υπάρχει ανάπτυξη αφού τα φάγανε τα λεφτά. Πώς θα υπάρχει. Είδες που είσαι ανόητος. Έχουν ανάπτυξη. Είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη. Είναι το πρώτο κομμάτι τη χώρα σε αγροτική ανάπτυξη. Είδες που δεν τα γνωρίζεις. Τι να γνωρίζω. Δεν ξέρω. Ανεξάγει. Ανεξάγει λέει. Πού. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως πού. Οι κριτικοί γιατί κρατιόνται. Η κριτική, γιατί, φυσικά μπορεί να γίνω ανεξάρτητο κράτος. Όχι πάλι κάτι. Η κριτική. Γιατί όταν λες κάτι να το έχεις τεκμηριωμένο. Τι θες να μου και η κριτική. Ναι. Από τις 100 επιδοτήσεις που παίρνανε, τις 90 τις εκμεταλλευτήκανε. Ναι. Τώρα κλείνει τον δρόμο. Όχι. Κλείνει τον δρόμο. Στην Κρήτη κλείνει τους δρόμους. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη κλείσαν τους δρόμους. Ρε εσύ. Σε ρωτάω. Σταμάτα να λες ανοησίες. Όχι. Όχι. Αν πας στην Κρήτη, αν θα δεις παντού. Ναι. Έχει καταστήματα τα οποία είναι με προϊόντα από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μας φέρνει και ο φίλος μας, ο Φίτζης. Άσε τι κάνει ο φίλος μας. Μια χαρά μας φέρνει. Πολύ λοιπόν, ωραία προϊόντα. Οι κριτικοί ξέρουν τι κάνουν. Ναι, ξέρουν και το έχουν κάνει και πάρα πολύ καλά και τους βγάζουν το καπέλο. Εσύ πόσα εκατομμύρια φάγανε για τους κριτικούς. Πόσα εκατομμύρια φάγανε οι αγρότες. Ονόματα και διευθύνσεις έχεις. Πόσα εκατομμύρια. Ονόματα και διευθύνσεις. Σταμάταρε. Το έλεγε κάποιος. Σταμάταρε. Το 40% των γυναικών λέει και των τους άντρες. Σταμάταρε. Τι να το κάνω. Ονόματα και διευθύνσεις δώστε. Σταμάταρε. Μην κάνεις εκλειψίματα. Ποιος σε μένα. Ναι. Πόσα λεφτά η κοινωνική αυτή ομάδα εκμεταλλεύτηκε από επιχορηγήσεις. Επιδοτήσεις λέει. Επιδοτήσεις. Πόσα. Πάμε σε διάλογο. Πόσα ρε. Θα μας πει ο αγρότης. Ο αγρότης θα σε πει. Άμα δεν έχεις, αν δεν έχεις τι να πεις και άμα είσαι φελός. Πέθανε. Δεν πέθανε ρε. Διάλειμμα. Άντε από εκεί πέρα. Λοιπόν εδώ είμαστε 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει και γίνεται μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με Skoda, Hyundai, Kia, με αυτοκίνητα τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να δείτε την τεράστια γκάμα που υπάρχει και φυσικά να αποκτήσετε το Skoda Octavia 1300 TSI με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο γίνεται δικό σας με όφελος 3.500 ευρώ και ακόμη μεγαλύτερο για όσους δεν έχουν προβλήματα με τις τράπεζες, δεν είναι μαυρισμένοι δηλαδή. Ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 596 ή στο 2310 596 690 για να το κάνετε δικό σας και φυσικά να γεμίζετε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μόλις με 10 ευρώ. Το θέμα το πιάσαμε σήμερα γιατί έχουμε και την Αγρότικα η οποία ξεκινάει από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Και έχουμε, με την, και έχουμε την πανέβαση από ένα φίλο αγρότη, ένα λεπτό λίγο, ο οποίος
Να μιλήσω ένα λεπτό, να μιλήσω ο αγρότης. Δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσει ο άνθρωπος. Με δημοκρατικό ραδιόφωνο εδώ πέρα. Το κλείνουν και το κάνουν. Λοιπόν, άκου να δεις. Πάει προκλητικά με την Καγέν και κλείνει το δρόμο. Δηλαδή είναι τόσο μπούφος που πάει με την Καγέν και κλείνει το δρόμο. Με τη ραβ και τα τζιπ. Πλάματα αυτά, ρε. Από το αυτοκίνητο δηλαδή έβγαλε. Ναι, ρε, προκλητικό. Κλείνει ο αγρότης με Καγέν το δρόμο. Του το βάζω φωτιά άμα θέλω εγώ. Που δεν είναι σωστό. Ξέρω πόσο έχει σήμερα μια Καγέν. Πόσο έχει μια Καγέν, ρε. 3.000. Πόσο την αγόρασε αυτός, ρε. Σου λέω πόσο έχει και πού ξέρω ότι δεν είναι από αυτήν την πύρα. Πέρα, και πού δεν ξέρω τι είναι από αυτήν την πύρα με 3.000. Κάνετε τραμπούκο στον δρόμο στο τώρα. Αγρότη, λοιπόν. Τραμπούκο στον δρόμο. Τον, ρε. Μισό λεπτό. Για δημοκρατία, ρε. Άντε γιατί πολύ έγινε με την πάρτι. Τραμπούκο στον δρόμο τον κάθε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Συ περνά ή δεν περνά. Τραμπούκο τώρα. Α σε καημένε τώρα. Αυτό να κόψει τώρα και εμένα. Πάμε στον φίλο ακροατή, ο οποίο είναι και αγρότη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τι ασχολείσαι? Είμαι αγρότη και κτηνοτρόφο. Όταν λες αγρότη, είμαι... καλλιεργεί, αν επιτρέπει. Σε τάρια, τριφύλια, καλαμπόκια, πόσα... ντομάτες. Πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια? Είμαι 40 από τα 11. Από τα 11. Από τότε που άρχισα να οδηγώ για να μπορώ να βοηθάω και να πηγαίνω στο χωράφι. Επιδοτήσεις έπαιρνες? Καταρχήν να πω ένα καλησπέρα σε εσάς, τον κύριο Ραπτόπουλο, κι ας φωνάζει, κι ας έχουμε το μένος του. Μας στεναχωρεί βέβαια αυτό. Δεν θέλω να πω ότι το κάνει επίτηδες, θα πω δεν ότι, είναι, εγώ ότι, από άλλη ότι δεν γνωρίζει. Ότι ενοχλούμε δεν γνωρίζει. Γιατί όπως εγώ δεν θα πάρω σύνταξη. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καταρχήν. Όπως εγώ δεν γνωρίζω τα δημοσιογραφικά και μπορώ να έχω μια άποψη, έτσι θα θεωρήσω ότι εσείς δεν ξέρετε τα αγροτικά. Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας, το πολύ 3 λεπτά κι αν είναι δυνατόν. Παραπάνω. Θα ξεκινήσω καταρχήν με δύο πράγματα που λυπόμαστε γι' αυτό. Είμαι από την Καστοριά, είμαι από τον μπλόκο στην αερογέφυρα του Άργους Ορεστικού, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε και από πού, από τα πιο δυναμικά μπλόκα. Λείπουμε πρώτα για το ατυχές περιστατικό, θα θεωρήσω, που έγινε σταδιώδια με την Έγκυο. Πραγματικά η γραμμή που έχουμε όλα τα μπλόκα είναι ότι κάποια έκτακτα περιστατικά, πραγματικά έκτακτα όμως, θα μπορούν να περνάνε ελεύθερα. Θα το θεωρήσω ένα ατυχές περιστατικό. Δεύτερο πράγμα που θλίβομαι είναι για την προσπάθεια που βλέπω τις τελευταίες μέρες, μην μπορώντας να μας απαντήσουν στα αιτήματα, να μας μαυρίσουν, να μας ρίξουν λάσπη. Άκουσα τον κύριο Ραπτόπουλο να μιλάει για Καγέν, για Mercedes και για Jeep ακριβού. Εγώ Σιριζέος πάντως δεν είμαι, να το ξέρεις. Σιριζέος δεν είμαι εγώ, να ξέρεις. Όχι, όχι. Ναι, ναι, μην νομίζω ότι αυτούς εδώ τους ψευτοκομμουνιστές τους έχω σε καμιά υπόλοιψη, έτσι. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, ναι, ναι, παρακαλώ. Θα χαρώ όμως να έρθεις στον μπλόκο, είμαστε μια ώρα δρόμο, να καθίσουμε, να τα πούμε για να έχετε και εσείς την πραγματική άποψη. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε κοντά. Αυτά τα άτομα που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν στον αγροτικό τομέα το 1%. Πέστε μου λίγο, στο δικό σας το κλάδο, δεν υπάρχουν μεγάλοι δημοσιογράφοι με βίλες, με αυτοκίνητα, με κότερα? Πώς, γι' αυτό μας βρίζουν. Στους γιατρούς. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, σας εκτιμώ και γι' αυτό πήρα στο δικό σας το ραδιόφωνο. Υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άρα θα ήθελα αυτό να μην λέγεται συνέχεια σαν καραμέλα. Για τις επιδοτήσεις. Ο όρος επιδότηση δεν υπάρχει. Ποιος το είπε αυτό? Είναι ένα βοήθημα. Όπα, συγγνώμη, ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ποιος το είπε αυτό, δεν υπάρχει επιδότηση? Ο όρος επιδότηση, ναι, στους αγρότες αυτά τα χρήματα που παίρνουμε, ναι, είναι για την ευκολία μας. Είναι ολοκληρωμένη ενίσχυση. Και γιατί το λέμε ολοκληρωμένη ενίσχυση? Ο όρος επιδότηση είναι ξεκάθαρη λέξη, κύριε μου. Είναι επιδότηση, αλλά όταν εμείς παίρνουμε τα λεφτά, δεν μας επιδοτούν για κάτι. Μας επιδοτούν για να κρατήσουμε χαμηλά. Σας επιδοτήσαν μας επιδοτούν. Μου επιτρέπετε? Μου επιτρέπετε? Όχι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο λόγος που σας δώσαν επιδοτήσεις. Και για βέβαια λόγο τότε. Επιτρέψτε μου, σας άφησα τόση ώρα να μιλήσετε. Φυσικά, φυσικά. Ο λόγος που δίνανε επιδοτήσεις ήταν γιατί θέλανε να κατευθύνουν την παγκόσμια αγορά εκεί που θέλουν οι ίδιοι, να βγάλουν δηλαδή βαμβάκι όπου γουστάρουν οι ίδιοι, να βγάζουν σιτάρι όπου γουστάρουν οι ίδιοι, να βγάζουν καλαμπόκι όπου γουστάρουν οι ίδιοι, και να μην μπορείς εσύ, ο επαγγελματίας αγρότης, να βγάλεις ό,τι θέλεις, αλλά να βγάλεις αυτό που σου επιτρέπουν να βγάλεις. Γι' αυτό και στο πρημοδοτούσαν με επιδότηση. Όχι, γι' αυτό σας είπα στην αρχή. Γι' αυτό και στο πρημοδοτούσαν με επιδότηση. Όλα τα πρημοδοτούνε. Δεν υπάρχουν. Ό,τι θέλει μπορεί να καλλιεργήσει ο καθένας. Μπανανιές πλέον καλλιεργούνται και στα τρίκαλα. Ό,τι θέλει. Βεβαίως. Η επιδότηση, για να το ξεκαθαρίσω αυτό μισό λεπτάκι, είναι για να κρατάμε χαμηλά το κόστος των προϊόντων μας.
Γρηγόρη και Κώστα, στα σούπερ φαντάζομαι θα έχετε πάρει. Ναι, μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πόσο γιατί έχετε πάρει? Περίμενε, γιατί. Μισό λεπτό, κοιτάξτε. Ναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε κάνουμε. Όχι, σε παρακαλώ. Ούτε σε παρακαλώ, κάνουμε πολιτική. Το μικρό σου όνομα θέλω. Μάκη, να σου πω κάτι για να συνοηθούμε. Η ενόχλησή μου δεν είναι με τα αιτήματά σου και το πόσο δίκαια είναι. Η ενόχλησή μου έχει να κάνει με το εξής. Υποτίθεται στο αυτό μου το μυαλουδάκι έχω μια δύναμη αλφα να κάνω κάτι. Και το κάνω σε βάρος του συνανθρώπου μου. Γιατί να το εκμεταλλεύομαι, ρωτάω εγώ και το ρωτάω σε όλους. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, γιατί ο αγρότης έχει τη δυνατότητα με το τρακτέρ και με όλα αυτά τα αγροτικά μηχανήματα να κλείσει τους δρόμους. Κάτι αντίστοιχο κάνουν κάποιοι γιατροί με τα νοσοκομεία ή το νοσηλευτικό προσωπικό, οι αστυνομικοί, οι κλάδοι οι οποίοι κρατάουν. Ναι. Και ρωτάω τώρα. Ο αφελής, ο αδαής χαρακτήρισε με, όχι εσύ απαραίτητα, όπως θέλεις. Γιατί ρε φίλε πρέπει κάθε φορά προκειμένου να εισακουστούμε να το κάνουμε σε βάρος του συνανθρώπου μας. Αυτή είναι η απορία μου. Πώς μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, να πάω να κλείσω το χωράφι μου? Δεν απαντάς, συγχώρεσε Μάκη, δεν απαντάς την ερώτησή μου. Πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ? Ο δημοσιογράφος θα κλείσει τα κανάλια. Ο γιατρός δεν θα πάει εγώ στο ιατρείο. Συγχώρεσε με, εγώ είμαι ιδιώτης. Μπορείς να γυρίσεις να ακούσεις κάτι άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Εσύ όμως, εγώ αν θέλω να πάω σε κάποια βόλτα, σε κάποια απαραίτητη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, να μετακινηθώ και κλείνεις το δρόμο, γιατί έχεις τη δύναμη. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, πρέπει να το καταλάβετε. Και αυτό που λένε ότι να κατέβουμε Αθήνα για να ξεκινήσω, εγώ από την Καστοριά με το τρακτέρ, θέλω 2 μέρες για να φτάσω Αθήνα και αν θα φτάσει το μηχάνημα. Οπότε και αυτή η πιπίλα λίγο να σταματήσει. Επειδή σε εκμεταλλεύτηκαν όμως μέχρι εκεί που δεν πάει. Από το να ήμουν στο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και όποιον άλλον. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες και να λέμε αν ο αγρότης είναι πράσινος, μπλε, κόκκινος. Όλοι καταλάβαμε ότι τα κόμματα είναι μία φούσκα και μία τρίχα. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι. Γιατί να με κάνεις συναγωνιστή σου και με κάνεις να ενοχλούμε αυτονόητα, γιατί εκμεταλλεύεσαι τη δύναμη που έχεις και δικαίως την έχεις, αλλά σε ένα αντίστοιχο πρόβλημα δικό μου, ο εξωγήινος που έχω δίπλα μου και υπερασπιστής και τιμητής των πάντων σου λέει, γιατί ρε φίλε δεν βγήκε σε μένα όταν κινδυνεύει να χαθεί η δουλειά μου? Έχετε απόλυτο δίκιο και μου θυμίζει, και αυτό λέω εδώ με τους συνάδελφους αγρότες και στα άλλα μπλόκα, ότι είμαστε λίγο σαν του παραμύθι με το Λύκο. Φωνάζαμε Λύκο, Λύκο, και όταν ήρθε πραγματικά ο Λύκος δεν ήρθε κανένας να μας βοηθήσει. Τώρα όμως ο Λύκος είναι εδώ πέρα για όλους. Ένα λεπτάκι ακόμα και θα αποδεσμεύσω τη γραμμή, θα θέλουν να παρέμβουν. Δεν είναι θέμα πρόβλημα γραμμής, το καταλαβαίνεις. Δύο πράγματα θέλω να ξεκαθαρίσω για αυτά που ακούγονται, να ξέρετε και εσείς, να ξέρουν και όλοι. Για τη φορολογία και για το ασφαλιστικό, αυτό θα πω, για να γνωρίζετε. Φορολογία. Αυτό που λένε ότι οι αγρότες δεν πλήρωναν είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ξέρετε ότι στον ΟΓΑ μιλάνε για κάποια νούμερα για 3 δισεκατομμύρια τα οποία δίνονται τα 2.700 από το κράτος στο ταμείο του ΟΓΑ. Ξέρετε όμως ότι τα 2.700 δίνονται σε επιδόματα, σε πρόνοια που δεν πάνε στους αγρότες και ότι στους αγρότες πάνε τα 300 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος παίρνει πρόνοια από το ταμείο του ΟΓΑ. Εμείς ζητάμε ένα αυτόνομο ταμείο του ΟΓΑ και ας πληρώσουμε. Δεύτερον, δεν μπορεί εγώ από τα 23 μου, θέλοντας και μη κάθε εξάμηνο να ανεβαίνω κλίμακα και καλά κάνω για να πάρω κάποια σύνταξη θεωρητική, από εκεί που πλήρωνα 1.700 το χρόνο, να μου πάνε τώρα 3.500 με προοπτική το 19 να πάω 5.400 και 6. Είμαι μαζί φέρετε, σου, είμαι μαζί σου, Μάκη. Στις 10.000 έχω 9.500 φόρο και ασφάλεια με αυτό Μάκη, που θέλουν να περάσουν. Μάκη, συμφωνούμε. Και δεν τα ξέρουν αυτά ο κόσμος. Μάκη, γι' αυτό και βγήκαμε όλοι μαζί, ούτε πλέον, ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο. Συμφωνούμε, όπως βλέπεις, φωνάζουμε καθημερινά πέρα από την μπάλα και μιλάμε για κάποια πράγματα. Συγγνώμη λίγο. Ένας. Ωραία, θα δει ο γιατρός. Εντάξει, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος γιατρός ο οποίος θέλει να μιλήσει μαζί σου. Κανένα πρόβλημα, να βγει. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω το εξής. Όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καταλαβαίνεις ότι οι πάντες έχουμε αυτή τη στιγμή νταβάτο κράτος, το οποίο δουλεύει 8 προς 2. Δηλαδή 2 εσύ, 8 το κράτος. Γιατί δεν ξεζηκωνόμαστε όλοι εναντίον του κράτους. Εγώ δεν έχω εναντίον του κράτους. Πίστεψε με, έχουμε την ίδια απορία. Να ακούσουμε το φίλο γιατρό, ο οποίος κάτι θέλει να πει. Φυσικά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια παρατήρηση. Πώς λέγεστε? Σχετικά με,
Δεν θα ήθελα να πω το όνομά μου. Συγχωρέστε. Ευχαριστώ. Είμαι απλά μια παρατήρηση σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο κύριος, που δεν έχω καμία αντίρρηση με το να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους, αλλά θα πρέπει να προσέχει όταν λέει ότι και αναφέρεται σχετικά με επίγοντα περιστατικά. Γιατί πραγματικά δεν έχει ιδέα τι μπορεί να είναι επίγον περιστατικό και πώς μπορεί να εμφανίζεται ένα επίγον περιστατικό, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εξέφρασε όμως τη λύπη του, για το συμβάν που έγινε. Ναι, φυσικά και λυπάται, απλά θέλω να πω και ότι ακόμα και εμείς φοβόμαστε τα επίγοντα περιστατικά. Θα πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί δεν είναι γιατροί. Εγώ συμφωνώ μαζί τους να κλείσουν δρόμους, αλλά με πολλές προϋποθέσεις. Εσείς συγγνώμη στον συνομιλητή μου, στα τόσα χρόνια μπλόκων, πλάθος ή μη, έχει γίνει κάτι κακό. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Να δείτε, μία φορά θα γίνει το κακό. Φυσικά, γι' αυτό και είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Δεν θέλουμε να γίνει και δεύτερη. Γι' αυτό και είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Ο Κόκκινο, που τον σέβομαι και σας ακούω καθημερινά, όπως και άλλος, επειδή αναφερθήκατε στους γιατρούς και στις απεργίες, οι γιατροί και τα φαρμακεία έχουν μία ιδιαιτερότητα. Έχουν προσωπικό ασφαλείας, βεβαίως. Όχι, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Δεν ήταν μομφή. Απλά για να υπερθεματίσω και να δώσω τον κόσμο να καταλάβει ότι ο καθένας, ανάλογα με τη δύναμη την οποία κρατάει στα χέρια του, δείχνει ότι την εκμεταλλεύεται, έβαλα και τους γιατρούς. Φυσικά και είπα. Φυσικά ο καθένας. Δεν έγινε σε καμία των περιπτώσεων. Και τη δύναμη που έχει, έχετε πολύ το δίκιο. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά να προσέχουμε, γιατί ακόμα και εμείς οι γιατροί πολλές φορές φοβόμαστε. Γιατρέ μου, όπως έχετε ακούσει, επειδή κάνετε. Επειδή η ζωή μου εξαρτάται από εσάς, εγώ δεν είμαι γιατρός. Ό,τι και να μου πείτε, θα σας πω ναι. Ειδικά τους γιατρούς, και μας τιμά που οι Έλληνες γιατροί είναι αυτοί που είναι, θα έχετε παρατηρήσει από την εκπομπή μας ότι τους αποθεώνουμε για πολλά πράγματα. Το ξέρω, θέλω να σας πω ότι αυτά που λέω, τα λέω εκ πείρας, γιατί αυτές τις μέρες καθημερινά μιλάω με ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία, ας πούμε, γιατί είμαστε όπως να είναι κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη, που έρχονται από την επαρχία και αντιμετωπίζουν άπειρα προβλήματα. Θα πρέπει λίγο να κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Μάικ, όπως είδες, το πλευρό σας είναι απλά. Ξέρεις, είναι η λεπτομέρεια η οποία κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ, και γι' αυτό και ξεκίνησα σαν σημαντικό. Δηλαδή, να σου πω την αμαρτία μου, φοβήθηκα λίγο. Λέω, θα βγει τώρα καμιά περίπτωση, γιατί το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να ελέγχω ούτε όλος ο κόσμος το τι γίνεται. Και λέμε, έχει πλάκα να αρχίσει τώρα κανένα πανηγύρι με κανέναν απίθανο ο οποίος θέλει να κάνει καλαμπούρι, και να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουν δίκιο. Τους καταλαβαίνουμε. Δεν πάει όλο. Άλλο όμως. Είμαστε ο μοναδικός τομέας που μπορούμε να παράγουμε. Όλα αυτά γίνονται ξεκάθαρα για να μην παράγονται. Τα τρακτέρια τα μεγάλα που φαίνεται στους δρόμους, ξέρετε ότι οι περισσότεροι τα χρωστάμε. Είναι αυτό το πρόγραμμα, ότι τα πήραμε με πρόγραμμα. Αν εγώ ένα τρακτέρ που πήρα πρόσφατα, πήγαινα να το έπαιρνα από το εξωτερικό, που θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα και ισόνομη, θα το έπαιρνα με 70 με 80 χιλιάδες. Εδώ το πήρα με 120, γιατί είχα τον ταβαντζή το κράτος να μου δίνει επιδότηση. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά προσπαθούμε πρώτα να τα κάνουμε γνωστά. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, και στα μπουζούκια πήγαμε και λουλούδια πετάξαμε. Μιλάω γενικά. Παντού υπάρχουν όμως αυτά. Τώρα όμως ήρθε ο λύκος και πρέπει όλοι να τον αντιμετωπίσουμε. Μακή. Ακούστηκε κάτι ότι οι αγρότες θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Μα εμείς δεν έχουμε θέμα. Εμείς την ψηφίσαμε την κυβέρνηση. Καλός ή κακός εμείς, γιατί πιστέψαμε. Μακή, όπως είδες, τα τρία λεπτά γίναν πολύ εύκολα 30. Συγγνώμη, αυτό θα πω. Όχι, παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Εγώ δεν σου κάνω παρατήρηση. Σας καλούμε στον μπλόκο μας. Είναι μια μισή ώρα δρόμο. Να έρθετε όποτε σας βολεύει. Να καθίσετε να κάνουμε τη συζήτηση, για να έχετε απλά πρώτα εσείς την άποψη. Σου ζητώ το εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούσει. Βεβαίως. Σου ζητώ το εξής και από σένα και από τους συνανθρώπους μου, οι οποίοι είναι αγρότες. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι το πρόβλημα το δικό σου είναι το αυριανό δικό μου ή το χθεσινό δικό μου. Δεν έχουμε διαφορετικού είδους προβλήματα. Όλοι είμαστε πιόνια ενός συστήματος, το οποίο είναι προσχεδιασμένο και προαποφασισμένο το πώς θα λειτουργήσει και τι κομμάτι θα μας δώσει από την πίτα. Δεν ξέρω εγώ τι λέτε. Δεν είναι προαποφασισμένο. Εκεί είναι το λάθος.
Για να κλείσω, προαποφασισμένο δεν είναι. Οι Ευρωπαίοι ζήτησαν παράδειγμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είπαν πάρτε το από τους δημοσιογράφους, από τους αγρότες. Υπάρχουν 1000 δυο. Να πάρουν από κάπου αλλού. Και εμείς, αυτό εννοώ το προαποφασισμένο, να πάρουν το 1 εκατομμύριο που είπες, το 1 δις, το 1 τρις. Αυτό. Έτσι. Δεν είναι όμως από πού. Το θέλουνε, υπάρχουν λύσεις. Ας πιάσουν τα μεγάλα κάποια στιγμή. Και όχι τους μικρούς. Δεν θα τολμήσουν. Να είσαι καλά, Μάκη. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο σας. Όχι, όχι, φιλιά. Να σου πω κάτι. Εγώ, σαν Ραπτόπουλος, δεν έχω πάρει μία δραχμή από το κράτος, δεν έχω κάνει ούτε μία κρατική δουλειά. Έχω σαν Ραπτόπουλος. Να πάω σε εταιρεία, να με πάρει ο δήμαρχος κτλ. Άρα έχω δικαίωμα να φωνάζω και να ουρλιάζω και να λέω ότι γουστάρω, γιατί εγώ δεν έχω πάρει. Ωραία. Υπάρχουν χιλιάδες αγρότες που πήραν επιχορηγήσεις και τις φάγανε. Σε μπουζούκια, σε πόρσε, σε μόρσε κτλ. Και είναι πολλοί. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πήραν. Εμείς είμαστε με τους τιμίους. Ωραία. Ήθιστε όμως τους δρόμους να τους κλείνουν αυτοί οι περισσότεροι οι οποίοι είναι συνδικαλιστές κτλ. Εγώ δεν γουστάρω έτσι. Δεν γουστάρω τον αγρότη, τον Πασόκο, τον Δημοκράτη, τον Σιριζέο. Δεν γουστάρω το δάσκαλο, τον Πασόκο, τον Σιριζέο και τον Δημοκράτη. Βγαίνουν οι μισοί, οι μισοί είναι αντίθετοι. Το έχετε κάνει να μην πω τι. Έχω δώσει λόγο εδώ να μην βρίζω. Να έχετε υπόψη σας. Έχετε πάρει επιχορηγήσεις, τις έχετε φάει, έχετε πάρει αυτοκίνητα ακριβά, έχετε πάρει σπίτια, δεν επενδύσατε στο χωράφι. Και είναι και μερικοί οι οποίοι πήραν επιχορήγηση και την κάνανε όντως σωστά. Αλλά είστε μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν είστε συμπαθή στον κόσμο. Να έχετε υπόψη σας. Φάγατε πολλά λεφτά κι εσείς. Δεν είστε συμπαθή στον κόσμο. Και όταν πάει άλλο στη Θέρμη, ο προκλητικός, ο καράβλαγος με την Καγέν και κλείνει τον δρόμο, έρχεται. Εγώ, άμα είχα φορτηγό, θα πέρναγα από πάνω από την Καγέν. Έτσι. Τόσο τρέλα δηλαδή. Τόσο τρέλα. Θες να κλείσει τον δρόμο, πάρε ένα τράκτερ του Θεού 10 ετών, πάνε και από το Χαριλάου, από του Αριανού, πάρε ένα τράκτερ, βάλτε το εκεί και κλείσει τον δρόμο. Την Καγέν, ρε, κλείσει τον δρόμο. Τι είναι, ρε κόκκινε, τι είναι, το μάγουλό σου, γιατί φούσκωσε, τι έγινε, τι θες. Τι έγινε, δεν σ' ακούω. Τώρα σ' ακούω, ναι. Έμπορος. Παρέμβαση από έμπορο έχουμε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Το μικρό σου όνομα. Ναι, Κυριακίδης Νικόλαος λέγομαι. Δυστυχώς όμως δεν προλάβα τον κύριο που μιλούσε τον αγρότη. Μπράβο. Ναι. Ο οποίος εντελώς αυθαίρετα έχει κλείσει τους δρόμους. Επικαλέστηκε με περισσό θράσος να λέει ότι εντάξει κι αν φάγαμε κι αν ήπιαμε στα λουλούδια όλοι τα κάναν αυτοί. Με συγχωρείτε, ποιοι όλοι τα κάναν αυτοί. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, φορολογούμε 40% και αυτή τη στιγμή δεν με αφήνει ο κύριος ο αγρότης να κάνω εγώ τη δουλειά μου, να πάω το ταξίδι μου, να βγάλω το μεροκάματό μου, να ταΐσω τα παιδιά μου. Και ποτέ μου δεν πέταξα ούτε λουλούδια ούτε μπουζούκια. Αλλά γιατί αυτοί οι κύριοι δεν πάνε να κάνουν Μάιο-Ιούνιο της κινητοποίησης τους, έχουν ποτίσματα στα χωράφια. Κάθε χειμώνα που καθόμαστε και πέφτει η δουλειά μας, άντε πάμε τους κλείνουμε τους δρόμους. Και τι μας είπε άλλο κύριος, ότι δεν μπορεί να τους κλείσει αλλού αλλά μόνο τους δρόμους. Γιατί δεν πάνε στο αεροδρόμιο να κλείσουν το αεροδρόμιο. Να ρωτήσω. Γιατί δεν πάνε στο νοσέ να κλείσουν. Έχετε δει ποτέ τον ΟΓΑ, το ασφαλιστικό? Να ρωτήσω. Πόσο... Ναι, πείτε μου, ό,τι θέλετε. Να ρωτήσω κάτι. Είστε έμπορος. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε κατάστημα, αν επιτρέπετε, η χοντρική κάτω. Όχι, με ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κράτος θα δουλέψει 80-20 με εσάς. Ναι. Εντάξει, 29% από το πρώτο ευρώ, προκαταβολή τον επόμενο χρόνο 100%. Και σας ρωτάω, κύριε Κόκκινε, μισό λεπτό. Για τον ελεύθερο επαγγελματία, τον ιδιωτικό υπάλληλο, το παραμικρό κινητοποίηση, την παραμικρή. Συγχωρέστε με λίγο. Φωνή να ακούσουμε κάπου από κάποιον. Αυτή τη στιγμή τι κάνω τώρα? Κάνουμε κάτι άλλο? Όχι, εγώ δεν είπα να αντιπαράξω σε εσά με τον κύριο τον Αγρότη. Για μένα. Αν φάγαμε λουλούδια 120.000, θέλει 120.000 τρακτέρ. Δύο φορέ το μήνα στη Λάρισα είμαι, θέλετε να σα τα πω? Θέλετε να σας πω τι γίνεται σε εκείνη την Κρήτη που από την επιδότηση την τρελή δεν έχουν που να τα φάνε και όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν από πίσω άλλες 4 δουλειές. Γιατί δεν γίνατε αγρότης? Ορίστε. Γιατί δεν γίνατε αγρότης? Με συγχωρείτε, εμείς είμαστε από πόλη, δεν είμαστε από χωριό. Τι να κάνουμε τώρα, να πεθάνουμε, να αυτοκτονήσουμε, να ρίξουμε τίποτα. Σας παρακαλώ, δηλαδή για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα φταίνουν οι αγρότες? Ερώτηση. Ασύλληπτα πράγματα. Παιδιά, καταλάβετε όλοι ότι δεν φταίει για το δικό σου πρόβλημα ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Φούφουτος ή οποιοδήποτε άλλος. Με το να σπέρνουμε ο ένας
διχόνια στο σπίτι του άλλου ή να μαστέει το σπίτι του διπλανού ή ότι μυρίζουν τα πόδια του, το μόνο που να καταφέρουμε να κάνουμε είναι να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν ακούτε κλειδαράς, υπάρχει ένα τηλέφωνο. 85 27 27. Στη Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, εκεί είναι ο Στέργιος της Περκανίτσας, ο οποίος φροντίζει να σας ανοίγει την πόρτα του σπιτιού σαν κλειδωδείτε απ' έξω, να σας βγάζει κλειδί immobilizer ακόμη και όταν έχει χαθεί. Καλά ακούσατε, ακόμη και όταν έχουν χαθεί κλειδιά immobilizer. Έχει συστήματα master για επισκευές φθαρμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμη και όταν δεν δουλεύουν. Τα καλύτερα στην Ελλάδα με διαφορά. Διατίθεται φυσικά χώρο στάθμευσης. Οι κλειδαριές θωρακισμένοι και όλα τα υπόλοιπα εννοούνται, όπως το λέμε στο σποτάκι, κυριολεκτικά. Μόνο ATM δεν ανοίγει και γι' αυτό επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Το 2310-90-90-90 είναι δικό. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Να πω ότι για απόσυρση αυτοκινήτου αλλά και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη στο 18-133. Χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου? Πας αφή Κωνσταντινίδη, βρεις το ανταλλακτικό σου και το παίρνεις. Πας, το βρίσκουν, στο βρίσκουν, στο λύνουν και στο δίνουν οι ίδιοι. Και φυσικά μηχανές αυτοκινήτου όλες με 150 ευρώ. Αφή Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τα τηλέφωνα δικά σας, οι γραμμές γεμάτες. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή βγαίνουν πάρα πολλοί και μιλάνε για την αγροτιά, που δεν έχουν ιδέα τι θα πει η αγρότης. Και να κάνω ένα διαχωρισμό. Αυτοί που έχουν τα 150 και τα 200 άλογα τρακτέρ δεν είναι αγρότες, είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, είναι τσιφλικάδες. Λοιπόν, και τις επιδοτήσεις όλες τις πέραν αυτοί. Τελευταίο παράδειγμα, τα 500 εκατομμύρια που έδωσε σε προεκλογική περίοδο ο Χατζηδάκης, και μας τα ζητάει η ΕΟΚ πίσω. Τα έδωσε μόνο σε εκείνους, στη Θεσσαλία. Όσον αφορά για τους άλλους τους αγρότες, τους κανονικούς, που έχουν 10, 20, 30, 50, έστω και 100, εμείς εδώ είμαστε ρόδα κοινοπαραγωγή. Για τον εαυτό μου έχω 50 στρέμματα. Λοιπόν, εδώ και 8-10 χρόνια είμαι κάθε χρόνο 2.000 με 3 μέσα. Έχω παθητικό. Και πώς συντηρήσετε? Πώς ζούμε? Ευτυχώς δουλεύει η γυναίκα μου. Να τα παρατήσουμε. Αλλά αυτά, για να τα παρατήσουμε, έχουμε ξοδέψει για να γίνουν, να μεγαλώσουν. Επειδή, συγχωρέστε με λίγο, επειδή αυτό μοιάζει υπερβολικό. Ναι. Μοιάζει. Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Όχι, δεν είπα, συγχωρέστε με, δεν λέω ότι είναι, λέω μοιάζει. Ακούει τώρα κάποιος και λέει, κάτσε ρε φίλε, μπαίνει μέσα. Σαν παραμύθι είναι αυτό, ε. Κι όμως είναι αλήθεια. Λέει κάποιος, μπαίνει μία χρονιά μέσα, εδώ, δύο. Ρωτάω. Δεν αμφιβάλλω. Ρωτάω. Ναι, καλόπιστα. Ναι, ναι, γιατί το κρατάει? Γιατί το κρατάει? Γιατί αυτά για να τα φυτέψεις και να τα μεγαλώσεις θέλουν χιλιάδες ευρώ. Δεν διαφωνώ, κύριε μου. Αφού μπαίνετε μέσα όμως. Και, αφού μπαίνετε και μέσα και δεν τα έχετε. Εάν έχεις άλλο εισόδημα από αλλού, αν έχεις, είσαι αγρότης ή η γυναίκα σου, και ο άλλος έχει ένα άλλο εισόδημα από κάπου, γι' αυτό το λόγο τα κρατάει. Αλλά τώρα, όπως μειωθήκανε οι μισθοί, δεν μπορούμε ούτε να τα κρατήσουμε τώρα. Θα τα παρατήσουμε, όπως θα κάνουν όλοι οι αγρότες. Τα παρατάνε, δεν τα πουλάνε. Λοιπόν. Μάλιστα, να είστε καλά. Όταν. Συγχωρέστε με. Έχω όλη την καλή διάθεση. Υπάρχει όμως συγκεκριμένος χρόνος για τον κάθε φίλο ακροατή. Προσπαθήστε αυτό το τρίλεπτο, δεν κάνουμε debate, να είστε όσο δυνατόν πιο κατατοπιστική μπορείτε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Να την κάνετε.
τόσο καιρό εδώ, αυτό που γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κανένας δεν έχει κλείσει τους δρόμους και ο αγρότης έχει κλείσει? Γιατί ο αγρότης μπορεί να τους κλείσει και ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί. Ωραία. Και αυτό είναι νόμιμο, παράνομο, τι είναι? Κυρία μου, δεν είμαστε ούτε νομικοί ούτε δικαστές. Και οργανωμένοι οπαδοί. Εμείς ρωτάμε εσάς. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εδώ πήρατε να ρωτήσετε ή να μιλήσετε για το θέμα? Να μιλήσω για το θέμα. Να μιλήσετε. Αυτό που γίνεται είναι παράνομο. Παράνομο, μάλιστα. Και πώς πρέπει ο αγρότης να κινητοποιηθεί? Με νόμιμα μέτρα. Εσείς δηλαδή είστε μαζί του, είστε εναντίον του, τι? Πείτε μας τη γνώμη σας. Εγώ είμαι μαζί του. Μαζί. Αλλά αυτό που γίνεται είναι παράνομο. Εγώ γιατί φορολογούμε από το 1 ευρώ και δεν έχω κλείσει κανένα δρόμο? Σωστά μιλάτε. Ρωτάω, αν είχατε τη δύναμη την οποία έχει ο αγρότης να κλείσετε τους δρόμους, πιστεύετε ότι ο κλάδος σας δεν θα έκανε το ίδιο? Πιστεύω πως όχι. Υπάρχουν κι άλλα μέσα. Συγχωρέστε με, δεν είναι έτσι. Δεν είμαι υπέρ του κλεισίματος των δρόμων, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θα προκαλέσει περισσότερο για να ακουστεί περισσότερο. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Κόκκινε. Ναι. Ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Ραυτόπουλος είπε όλη την αλήθεια. Αυτό λέτε εσείς? Όχι, αυτό λέω εγώ. Αυτό βλέπω γύρω μου, γιατί και εγώ από αγροτική περιοχή ζω και βλέπω τι γίνεται. Είστε αγρότης? Είπε όλη την αλήθεια. Είστε αγρότης? Δεν μπορεί να έχεις με 150.000 τρακτέρ και 40.000 ευρώ αγροτικό μηχάνημα. Είστε αγρότης? Ζω κοντά στους αγρότες. Με τι ασχολείστε, κυρία μου? Τους ζηλεύετε? Ορίστε. Τους ζηλεύετε? Τους ζηλεύω, αλλά είναι αργά να γίνω αγρότης. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί, αφού τους ζηλεύετε, τι βγήκατε να μας πείτε? Γιατί είσαι, γιατί, γιατί δεν έγινε αγρότης? Πώς μιλάς έτσι στον άνθρωπο? Ρωτάω, δεν κατα... λέει ότι τα λέει ο Ραπτόπουλος καλά. Γιατί δεν ενόχλησε, ρε, που είσαι πολύ καλά, τα είπε. Επειδή. Επειδή τι επιδοτήσει. Κομπλεξικέ. Α, τώρα μιλήσει. Πε, ρε, γιατί τι επιδοτήσει που παίρνουν, αντί να φτιάξουν μαντρί σύγχρονο, να ζήσουν τα ζώα τους μέσα, φτιάχνουν κάτι με νάιλα, κάτι πρόχειρα πράγματα και την επιδότηση πάει και να αγοράζουν τρακτέρ και αγροτικά. Υπάρχουν... Και στα μπάρε εδώ και εκεί. Ερώτηση, υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί στο κράτος? Όχι, δεν υπήρχαν. Ναι. Λαδώνονται. Όχι. Λαδώνονται. Ναι. Κύριε μου, αυτά που λέτε πρώτα απ' όλα, εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε. Να, τα θέλεις, δεν μπορείς. Και δεν μπορώ. Έρχεται ο πόνος να ελέγξει. Δεν μπορούμε, κύριε μου. Ακούστε τώρα, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Δεν τα λες εσύ. Εσύ. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι λαδώνεται μια υπηρεσία χωρίς όνομα επίτο και χωρίς να μπορεί να το αποδείξει. Όχι, δεν λαδώνεται. Είμαστε στη χώρα που όποιος λέει αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν έχει αποδείξεις, μπορεί να πάει και από φυλακή. Ακούς τι ξέρει κοινή γνώμη και τι λέει Κόκκινε. Ας τα γλυψίμα. Η κοινή γνώμη είναι ο φίλος. Η κοινή γνώμη είναι ο κόσμος που ζει. Όπως είσαι εσύ και εγώ στην όλους, όταν τους ακούσεις όλους, όλους, τότε ναι. Θα βγάλεις συμπέρασμα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μιλάς καλύτερα στον κόμμα. Σε ενόχλησε κομπλεξικό. Μια χαρά μιλάω. Θα πει το παραπόμενο. Μια χαρά μιλάω. Κούρλωσε στα μάτια σου, κούρλωσε. Μια χαρά μιλάω. Άντε, πάμε, άντε. Καλά. Δεν ξέρεις καν τι σημαίνει επιδότηση. Ναι, εγώ είμαι αγράμματος. Εσύ έβγαλε το Χάρβαρντ. Εννοείται. Εσύ έβγαλε το Χάρβαρντ. Εννοείται. Εκεί με τους καλογέρους με τα μουσια που σου τρίβαν την πλάτη στο Άγιον Όρος. Εσύ πήγαινες με φαλακρούς καλογέρους. Και ειδού το αποτέλεσμα. Κάτι αφήσαν πίσω. Μια φαλάκρα. Έλα, φίλε. Ορίστε. Χαίρετε, κυρία μου. Εγώ σας ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά και προσπαθώ να μην πάρω να μιλήσω. Ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Μάλιστα. Είμαι με τους αγρότες και εγώ και ο σύζυγος, απλά το να κλείνουν τους δρόμους είναι ξεπερασμένο. Περίμενα και έχω πάρει αρκετά τηλέφωνα σε φίλους, ακούστε το εξής. Να μην κλείσουν τους δρόμους. Έριξα την ιδέα σε φίλους μας αγρότες, πάμε λέω στην Αθήνα, έξω από το ΤΑΙΚ Βοντό. Εσείς μπροστάριδες με τα τρακτέρ, από πίσω, ναι. Εμείς από πίσω να ξεσηκωθούν οι φοιτητές, οι κτηνοτρόφοι, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Όλοι. Να απαιτήσουμε ότι πλέον ξυπνήσαμε. Να μην κάνουμε την επανάσταση μόνο από τον καναπέ ή μόνο στο ραδιόφωνο. Έτσι, ο σύζυγός μου αυτή τη στιγμή δεν χρωστάει πουθενά, είναι ακόμη μια υγιής επιχείρηση. Δεν έχει δάνειο, δεν χρωστάει πουθενά, είναι εντάξει στους προμηθευτές του, έχει κατεβάσει τις τιμές στους πελάτες του και μου λέει το εξής. Εάν περάσουν αυτά τα μέτρα, εγώ πρώτη του 17 το κλείνω γυναίκα. Το γονάτισαν. Οι αγρότες, αν θέλετε, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους σε νεκρό χρόνο και μπορούν και διαδηλώνουν.
Ο σύζυγός μου πού θα πάει? Το βιομηχανικό επιμελητήριο πότε θα βοηθήσει την επαγγελματία να πει ότι εγώ αύριο στις 27 τα κλείνω όλα και βγείτε στους δρόμους? Το κάναν ποτέ? Ζω σε μια περιοχή με μεγαλοαγρότες. Η καταγωγή όμως της μητέρας μου είναι από ένα μέρος που οι αγρότες είναι πάρα πολύ φτωχοί. Βάζοντας καπνό που τον πατάει ο έμβορας στο λαιμό και δεν βγάζει μία. Απ' τη χαλάστρα όμως που παίρνω έχει κάτι μεγαλοαγρότες, με κάτι σπίτια, κάτι αυτοκίνητα. Το ζηλεύω, κύριε μου, πραγματικά. Όχι ότι υστερώ, αλλά με 360 μέρες το χρόνο δουλειά, με πολύ σφιχτά το χέρι για να μπορώ εγώ το κράτος να του πω ορίστε είμαι εντάξει. Με το φόβο μη με πιάσει κάπου, τυχόν και του χρωστώ, ένα χαρτάκι δεν λείπει. Έχουμε γεμίσει μια αποθήκη με χαρτομάνι ακόμα τώρα το 2016 και είμαστε έτσι. Βλέπουμε τους έξω που μας ποδοπατάνε και καθόμαστε και τα ανεχόμαστε για αυτούς που φάγαν τα λεφτά. Κανείς όλο αυτό το διάστημα όμως δεν είπε ότι τα κλεμμένα πότε θα έρθουν πίσω. Να είστε πότε καλά, κυρία. Πότε θα ανοίξουν τις λίστες, πότε θα κολλήσουν το βουλευτή στον τοίχο που είναι να αγιάσει, να αγιάσει το στόμα σου. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αυτό ακριβώς είναι το σκεπτικό μου. Όλοι. Δεν υπάρχει ο αγρότης ή ο ελεύθερος παγκόσμιος. Όλοι μαζί. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Έλα, Κόκκινε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι σε μια εταιρεία, έχω την ευτυχία να είμαι σε μια εταιρεία, πολύ καλή. Παίρνω ένα μισθό α και για τα σημερινά δεδομένα θεωρούμε άρχοντας. Για τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι δύο τα δεινά. Αυτό που ξεκίνησαν οι αγρότες, δεν με νοιάζει, είναι αγρότες, είναι, δεν είναι τι είναι, ούτε ζηλεύω κανέναν. Αν τους δίνανε, καλά κάναν και τα παίρνανε, δεν με νοιάζει τίποτα. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να βγούμε όλοι με τα μαζί με τα τρακτέρ, να βγάλουμε τα αυτοκίνητα και αυτό να... που έλεγε η κυρία πριν. Αυτό ακριβώς. Να πέσει αυτή η αλυταρία που ανέβηκε στην κυβέρνηση, μπορεί να πέσει αύριο το πρωί. Και ποιος πρέπει να κυβερνήσει, όπα. Συγχώρεσε. Και ποιος πρέπει να κυβερνήσει. Ποιος πρέπει να κυβερνήσει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει, Κόκκινε. Μαζί σου είμαι, αλλά πρόσεχε. Επειδή πρόσεχε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ωραία. Αλλά. Αν είναι ηθελημένα ή άθελά μου μέσα από αυτό το μικρόφωνο να εξυπηρεθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή μεγαλοπολιτικές σκοπιμότητες μακριά από μένα. Όχι, όχι. Ωραία. Και το άλλο που θέλω να πω. Κατανοητό. Κλείσιμο... Ναι, κατάλαβα. Και το άλλο που θέλω να πω, το κλείσιμο των δρόμων. Παιδιά, αν έχετε τα κάκαλα, πάρτε 100 τρακτέρια και πάτε γκρεμίστε τη Βουλή αύριο το πρωί. Δηλαδή, όλοι είστε μέχρι τώρα δηλώνετε μαζί τους, αλλά όχι στο κλείσιμο των δρόμων. Μάλιστα. Όχι, δεν έχω εγώ πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων. Έτσι. Αλλά ποιο είναι το πιο δραστικό? Το να τους πετάξει ένα ψίχουλο και αύριο να αποσύρουν τα τρακτέρια? Ναι. Τίποτα. Αδερφέ, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σε εξηγήσω λίγο. Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες ανά την Ιφίλιο, όχι μόνο εδώ, η οποία είναι η χαρακτηριστικότητα. Λέμε τώρα ότι ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος παίρνουν 500 ευρώ. Τους φωνάζει ο Παύλος ο Ανδρώνος, λέει από αύριο θα παίρνετε 100. Έχει σκοπό να τους δώσει από 200. Συρίζουν, φωνάζουν, α, δεν ξανακάνουμε κομπή. Στο τέλος, μετά από κινητοποίηση, μετά από 20 μέρες, λέει θα πάρετε από 200. Και εκεί που παίρνουν 500, αισθάνονται και ικανοποιημένοι ότι κάτι κατακτήσανε. Για το τυρί, ο πρόλογος ήταν τα 100 ευρώ. Συμφωνούμε, Κωστή? Πάρε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Πολύ καλά. Λοιπόν, Κόγκος. Καλώς τώρα. Λοιπόν, μια καθαρίστρια που δουλεύει σε ένα σχολείο. Ναι. 450 ευρώ το μήνα. Αν θα πει να κάνει απεργία όπως κάνει η ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ, είναι μείον 50 ευρώ τη μέρα για κάθε απεργία που κάνει. Πώς είναι 50 ευρώ την ημέρα, ρε? Όπα. Ρε εσύ, τερατολόγε. Τα ξέρω καλά, είμαι στο Δήμο. Ρε τερατολόγε. 450 το μήνα, πες. 450 το μήνα. 450 το μήνα. Ωραία. Δεν μπορεί το μεροκά. Η μέρα που κάνει απεργία είναι 50 ευρώ. Μω την πίστη, 15 ευρώ είναι. Ωραία, 15. Πόσα απεργία μπορεί να κάνει αυτή η γυναίκα? Ούτε μισή ώρα, λέω εγώ. Ωραία, λοιπόν. Πάνε και με παίρνουν πατάτες από Γερμανία, μου τις παίρνουν Ελλάδα και μου τις πουλάνε και ελληνικές. Και αδέσεις μου στον Ευρωκόπη και οπουδήποτε. Αν υπήρχε έλεγχος, θα μπορούσε να γίνει. Να μην περάσει τίποτα μέσα. Αν υπήρχε έλεγχος, θα μπορούσε να γίνει. Όχι. Προχώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι αγρότες είναι μια καλή αφορμή για όλους μας.
εφόσον δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα που ζούμε και έχουμε φτάσει στα όρια μας κλπ. 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 Και συμφωνώ και με την κυρία προηγουμένως και με τον κύριο προηγουμένως που μίλησε και πιστεύω η καλύτερη λύση είναι να βγει ο στρατός, ρε φίλε, να λάβει ο στρατός. Δικηγόρος, δημοσιογράφος, γιατρός, όλοι ένα μισθό ίδιο. Τα πάντα όλα. Δεν είσαι γιατρός, καρδιοχειρουργός είσαι. Και εγώ είμαι μπεταντζής, θα πάρεις τέτοια λεφτά μαζί μου. Δεν θες τα πάρεις. Κάτσε σπίτι σου και κάτσε και να μην έχεις να φας. Να είσαι καλά. Κούντα, φίλε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Βεβαίως. Εσείς. Εσείς είστε, κυρία μου. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καλά. Λοιπόν. Πέσανε οι υπόλοιπες γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Ναι. 7 φορές καλησπέρα είπε αυτός. Πώς δεν μην πέσουν οι γραμμές. Λοιπόν. Κάποιοι τηλεφωνούν για πρώτη φορά. Κάτσε ρε να μιλήσει. Μια ώρα κάνει να μιλήσει, το διακόπτουμε κιόλας. Λέγε ρε. Που μετακινείται κάθε μέρα 100 χιλιόμετρα και τα μπλόκα των αγροτών τον εμποδίζουν για να πάει στη δουλειά του. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να κάνω μια άλλη πρόταση εγώ. Γιατί να με εμποδίσει εμένα να πάω στο μεροκάματό μου, το οποίο είναι 600 ευρώ το μήνα, και αν δεν πάω θα το χάσω. Έτσι. Και δεν πάει να κλείσει τα διόδια, ρε αδερφέ. Κλείσε τα διόδια. Μην κλείνεις το δρόμο. Δεν ξέρω. Πρόταση κάνω. Και εκεί θα έχεις μαζί σου και εμένα, θα έχεις και τον φορτηγάτη, θα έχεις και τον ελεύθερο επαγγελματία. Το θέμα, ρε φίλε, κατάλαβες ότι είμαστε όλοι του καναπέ. Ότι είμαστε από τον καναπέ, όλοι φωνάζουμε. Είναι συμπαθής η κοινωνική ομάδα των αγροτών. Εγώ από αγροτική περιοχή κατάγομαι και όλος ο κύκλος μου είναι αγρότες. Μάλιστα. Είναι συμπαθής. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Υποφέρουν οι άνθρωποι. Δεν διαφωνώ. Ναι. Αλλά γιατί υποφέροντας αυτοί να κάνουν και εμένα να υποφέρω και μάλιστα να χάσω το μεροκάματο. Επόμενη γραμμή. Ωραία. Κατανοητά. Να ακούσουμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Ορίστε. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, ρε, αγρότη. Ναι, ρε, φέμ πάω. Άμπρα. Λοιπόν, ξέρεις γιατί διαμαρτύρονται αυτοί, ρε. Γιατί. Γιατί κλείσα τα μπαράκια γύρω-γύρω, ρε. Πλάκα, ρε, μας κάνετε. σιγά να μην κόπτονται για το μεροκάματο αυτοί, ρε. Αυτοί όλοι κλείσαν τα μπαράκια και οι κατίνες που γυρνούν γύρω-γύρω που γυρνούσαν εκεί πέρα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται αυτοί. Εσύ και πού το ξέρεις από το Μόναχο εκεί πάνω τι γίνεται εδώ κάτω. Ρε, άσε τώρα, μάνι, που το ξέρω εδώ. Ρωτάω. Τι είμαι εγώ, ρε, δηλαδή. Δεν είπα ότι σε χτυνούν. Λέω και εσένα. Τι είπε. Είσαι εκεί με τον χωροφύλακα και με τον οστιφύλακα. Τι διαφορά έχει χωροφύλακα. Πάρε θέση. Η διαφορά του χωροφύλακα με τον οστιφύλακα ποια είναι, για παιδί. Κι άλλο λέει. Και με τον ένα είσαι και με τον άλλο. Πάρε μια θέση. Βρεά τον πρόλογο. Αυτό δεν του λέει. Επειδή με φτιάχνει στη διάθεση, θα σου πω το εξή. Γίνεται παιχνίδι στην περιοχή αυτή την αγροτική. Στο γήπεδο είναι μέσα 100 χαζεκλίδες με τσίπουρα ιστορίες, κρύο, κακό και το σύνδεμο φωνάζουν. Ξέρεις ποιο είναι? Λέγε ρε Τσολιά, ξέρει. Τσίπουρο χασίς, αναγέννησης. Προχώρα. Λοιπόν, δεν πάρε θέση. Αυτά είναι έκδοτα. Θέση πάρε, σου είπε. Τι θες να πω. Έχει δίκιο ο αγρότης. Έχει δίκιο ο αγρότης. Ναι. Τρίχες έχει ο αγρότης. Τρίχες έχει ο αγρότης. Καλά κάνεις. Εσύ πείτε ότι έχει αγρότης. Έχει δίκιο, ρε. Εσύ πες ότι δεν έχει δίκιο. Έτσι. Εσύ πες ότι μπορεί να ζήσει. Εσύ κοιμήσου στο δωμάτιο όρθιος από μια στιγμή που έχουν κάτι σπιταρώνες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ για άλλο πήρα. Μπορώ να μιλήσω. Επέστατε. Λοιπόν, δεν μου έτσι ρε Καρματσολιά. Έλα. Σ' ακούω από χθες να πούμε. Πόσες πληρώσεις έγιναν με την ΑΕΚΡΕ, πόσες φορές πέρασε ο Ηράκλης? Δεν θυμάμαι, πάντως έχει παραπάνω. 2 φορές, 8 φορές. Τις τρεις-τέσσερις φαγές και τη μία δωροδοκία και δεν τις λες, ρε. Δεν τις λέω. Α, δεν τις λέω. Δεν τις λέω. Πότε περάσατε εσείς την ΑΕΚΡΕ και το σώμα σ' αυτή. Αλλά δεν τα λες που έγινε ένα παιχνίδι νύχτα. Ο Νικολούδης θυμάται που μπήκαμε μέσα 10-15 χιλιάδες και τους κρεμάσαμε όλους στα δοκάρια. Μάλιστα. Στα δοκάρια τους κρεμάσαμε όλους. Να είσαι καλά. Τι να είσαι καλά. Τι να είσαι καλά. Παρακάτω λοιπόν. Ναι. Τελείωσα τα 3 λεπτά. Δεν έχει παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε.
Εγώ μιλάω έτσι. Εσύ μιλάς, φίλε, ναι. Μπράβο, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Δεν πειράζει. Μπράβο. Λοιπόν, είμαι επαγγελματίας αγρότης. Ναι. Από αυτού που αποκαλεί ο Ρατούβρος ότι είναι πατριώνας και κλέφτης. Δεν σε είπα κλέφτη και πατριώνα. Αυτό είπε. Είπα ότι η κοινωνική ομάδα των αγροτών έφαγα. Έχει έφαγα πάρει πολλά λεφτά. Άκουσε έχει λίγο. Πάρει πολλές χορηγίες, επιχορηγίες, πες το όπως θες. Δεν τα επένδυσε τα περισσότερα ή τα έφαγε. Άκουσε με λίγο. Ναι. Επειδή είσαι άσχετος, άκουσε να μαθαίνεις. Εσύ τα έφαγε. Είσαι άσχετος. Άκουσε με λίγο. Όπως εγώ δεν παίρνω να σου πω για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν παίρνεις. Παίρνεις και μου λες και χίλια δυο. Και καλά κάνεις. Δεν είμαι σχετικός στο επάγγελμά σου. Ναι, καλά. Επειδή είσαι άσχετος, άκου να μαθαίνεις. Για πες μου να μάθω. Οι επιδοτήσεις δεν είναι δικές σου. Δεν βάζεις δραχμή εσύ από την τσέπη σου για τον αγρότη. Είναι αποκλειστικά κοινωτικές, τις οποίες φορολογούνται κάθε χρόνο με 8%. Πώς τις αξιοποιήσατε τόσα χρόνια τις... Πώς τις αξιοποιήσατε αυτές τις χορηγίες, τις επιχορηγίες τόσα χρόνια εσείς. Ο καθένας αξιοποιεί τα λεφτά του όπως θέλει. Εσύ τι αμάξι πήρες, Καγιέ. Μισό λεπτό λίγο. Δεν μες. Πρώτον, Καγιέ, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Άκουσε με λίγο και παρακαλώ. Σου μιλάω. Ο Καγιέ, περίμενε για με αποδείξεις, αδερφέ. Με αποδείξεις. Με αποδείξεις το Καγιέ. Αν έχεις απόδειξη. Βρήκες τον Κώστα που δεν ξέρει. Βρήκες τον Κώστα που δεν ξέρει και του κάνεις επίδεση σε κάτι, περίμενε. Σου ρωτάω το εξής. Η επιδότηση τι είναι. Πες μου. Εσύ πες μου τι είναι. Σου χαρίζει λεφτά. Που δίνει η κοινότητα, σου χαρίζει, η Ευρωπαϊκή Ενότητα, σου χαρίζει λεφτά. Όλους τους αγρότες. Σε κανένα άλλο δεν δίνει. Φίλε, σε πολλούς κλάδους δίνουν επιδοτήσεις. Σε χαρίζει. Όχι, κάνεις λάθος. Άλλο η επιδότηση που παίρνεις όταν κάνεις ένα έργο. Πρόσεξε τι σου λέω. Ναι. Γι' αυτό σου μιλάω. Άλλο η επιδότηση που παίρνεις όταν κάνει ένα έργο ένας πολιτικός μηχανικός. Καλέ μου άνθρωπε, οι κοινοτικές. Και άλλο ο αγρότης που παίρνει επιδότηση για να παράγει. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις σε όλους τους κλάδους, για ποιο λόγο δίνονται. Σε είπα πάλι, κάνεις λάθος σε αυτό που λες. Δεν με απαντάς. Για ποιο λόγο δίνονται. Άκουσε λίγο να σου πω. Να σου εξηγώ κάτι διαφορετικό. Σε αυτό που σε ρωτάω θέλω να απαντήσεις. Όλες οι επιδοτήσεις. Ναι, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Εγώ σου λέω δεν σε χαρίζουν. Λέω δεν σε χαρίζουν, σε δανείζουν σαν κράτος. Το καταλαβαίνω. Δεν με δανείζει σαν κράτος. Καλά. Έχεις καταλάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Τα κόκκινε. Εγώ δεν μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Άλλο τα προγράμματα που παίρνεις για να φτιάξεις ένα έργο, ναι. Και άλλο οι επιδοτήσεις που παίρνει αυτός για να παράγει. Είναι τελείως διαφορετικό μετάλλο. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Ένα λεπτό. Επειδή δεν θα συμφωνήσετε, δεν θα μαλώσουμε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Οι επιδοτήσεις αυτές τι γίνανε. Πες την. Πώς. Οι επιδοτήσεις τι γίνανε. Τι γίνανε οι επιδοτήσεις αυτές τόσα χρόνια. Τι γίνανε. Σε είπα τι γίνονται. Αγοράζει χωράφια, αγοράζει μηχανήματα για να κατεβεί στη γη του. Μα τσακωνιά δεν έγινε από κανέναν δηλαδή. Από κανέναν. Με αποδείξεις, αδερφέ. Με αποδείξεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αποδείξεις. Να σε λέω εγώ ότι είσαι έτσι, έχω και αποδείξεις. Άμα δεν έχω αποδείξεις, ναι. Δεν μπορώ να ρίχνω λάσπη. Τι αποδείξεις είναι κακό πράγμα το ότι πήρατε επιχορηγήσεις και τα πήρατε καγέν. Τι να τη πω, ότι πηγαίνετε στα καζίνα και τα τρώγατε. Δεν επιχορηγήσεις. Τι αποδείξεις δηλαδή. Καταρχήν να σε βγάλω. Δελτίο προστολής, απόδειξη και βουλοκαίρι. Δεν τα κάνατε. Δεν τα κάνατε! Ποιος έχει καγέν, εσύ είπα φέρω δεν τα κάνατε! Στη Λάρισα, ρε! Όχι! Στη Λάρισα έχετε πλουτίσει, ρε! Από τις επιχορηγήσεις! Πλάκα κάνεις, ρε! Καμιά Λάρισα δεν έχει τίποτα! Καμιά Λάρισα, ρε! Κάνεις λάθος! Σου τα έχουν πει! Σου τα έχουν πει! Και τα κάνεις εσύ τώρα τα πράγματα! Με το Πασόκ δεν τα παίρνατε τότε! Και ξεβρακώνατε τον κόσμο στο δρόμο! Με ποιο Πασόκ, τι πήραμε, ρε! Δεν τα παίρνατε επί Πασόκ! Αυτά τα κάνατε, ρε, επί Πασόκ τα λεφτά! Τι παίρναμε! Τα επενδύσατε! Τι παίρναμε! Πες μου τι παίρνανε! Τι? Θα σου έλεγα τις παίρνανε αλλά θα φάω 30.000. Τι παίρναμε, πες μου. Με στοιχεία, ρε. Δεν μπορεί να απαντήσει και βγήκε έξω. Να είσαι καλά στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου, Καρλίτο. Κόκκινη, τα έχουμε ξαναπεί. Διέρη και βασίλευε. Α, να γεια στο στόμα σου. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, όλοι θα μπούμε φυλακή. Δεν είμαι αγρότης, δεν έχω καθ... είμαι μαζί τους. Για τους λαϊκατζίδες Τετάρτη και Πέμπτη δεν μιλάει κανείς που απεργούνε. Για τους άλλους τους ιδιώτες που πήγαν και κλείσανε ένα γραφείο με γυψοσανίδες δεν μιλάει. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν πόνεσε ο Ποπουδάκος μας τόσα χρόνια. Κάτι άλλο που δεν ακούστηκε καθόλου. Εχθές δημοκρατία δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ορίστε τι έχουμε.
Δημοκρατία δεν έχουμε. Νομίζω ότι μας κυβερνάει η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε, να μην το πω, έχουμε δημοκρατία πάντως. Οι οπαδοί του Ηρακλή επέλεξαν εχθές με τη δημοκρατία να μην μεταδοθεί πάτε ο αγώνας. Στα χωριά, ένα λεπτό φίλε. Ραπτόπουλε, δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Ο Ηρακλής που εχθές δεν μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο σα ο αγώνας. Α τον Ηρακλή, δολοφόνησε το ποδόσφαιρο χθες ο Ηρακλής. Α τον Ηρακλή. Τέλος πάντων. Α τον Ηρακλή. Χαμήλωσε τον λίγο, μην τον κλείσει. Χαμήλωσε τον λίγο. Πάρτε λίγο. Πάρτε λίγο τηλέφωνο αυτούς που είχαν καφενεία στα χωριά. Να δεις τι ζάρια παίζανε. 500.000 κουνούσαν τα μωρά τη ζαριά τις επιχορηγήσεις. Και έχουν μούτρα και βιών και μιλάνε. Άφηγε τα εδώ πέρα, βγει κάποιος από την αλήθεια σε αυτόν τον τόπο. Άντε από εκεί πέρα με τη Στάι και την Τρέμη και τον Ευαγγελάτο τον Φλόρο. Πες για τον Ηρακλή, εσύ πονέσαν τα μάτια μου. Πες. Πες. Ραπτοπουλέ. Ναι, φίλε. Κράζεις τους αγρότες, αυτοί δουλεύουν για να φας και αγωνίζονται και για τα δικά σου δικαιώματα. Κράζεις επίσης τα μοναστήρια και τους μοναχούς που αυτοί χωρίς να σε γνωρίζουν προσεύχονται και για σένα. Ναι, ναι. Αυτούς στην Ελλάδα που μας βοηθάνε και προσπαθούν να κάνουν κάτι ή τους βγάζουμε τρελούς ή τους κράζουμε. Και σε ρωτάω, Ραπτόπουλε. Είπες Καρλίτο, είπες τη μαγική κουβέντα διέρη και βασίλευε. Μακάρι να το πιάσουν και άλλοι σαν δεν είμαι ο Καρλίτο, φιλαράκι. Α, sorry, δεν πειράζει. Δεν είμαι ο Καρλίτο. Μακάρι κι άλλοι. Αυτό που λέει δεν έχει πονέσει ο Ποπουδάκος σου τόσα χρόνια. Δεν είναι καιρό να γυρίσουμε μεριά επιτέλους. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Ξέχασα να το αναφέρω σήμερα. Καθώς γράφεται ΑΜΗ3, αφήνεται και ενώ τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμο στο 54344. Διεκδικείται το φούτερ, την μπλούζα του Μπερμπάτοφ, πάρα πολύ ωραία. Αύριο θα κληρωθεί. Αύριο Τετάρτη 27 του μηνός θα κληρωθεί η μπλούζα ΑΜΗ3 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54344. Για τον κόκκινο που λέει σωστά τον ηλεκτρικό μηχανισμό. Με το Θανάση τον πολίτη τώρα το συζητούσα. Γιατί δεν ερχόταν ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Γιατί δεν ερχόταν ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Γιατί κόκκινε, ξέρεις. Έλατε. Εγώ ξέρω, αλλά δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Τι να κάνει, υπάρχουν πράγματα που λέγονται. Και υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Αυτή είναι η υποκρισία αυτού του κράτους. Γιατί αν το πει ο Γρηγόρης, θα γίνει άλλος Αρλής. Κατάλαβες. Ποιος θα γίνει? Άλλος Αρλής θα γίνει. Σαρλής. Εντάξει. Σαρλής μια χαρά την έχει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ήρωας έγινε ο Σαρλής. Λοιπόν, ήρωας έγινε ο Σαρλής. Μια χαρά είναι. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda Octavia 1300 TSI με κινητήρα φυσικού αερίου Μανίσιο, όχι υγραέριο, με φυσικό αέριο. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου με 10 ευρώ και το κάνετε δικό σου τώρα τηλεφωνώντας το 23 15 96 596, το 596 690, για να το κάνετε δικό σας το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Πάμε, όφελος 3.500 ευρώ, τι άλλο να πω. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λόγια περιτά. Πάτε δείτε το και πάρτε το. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, για ακόμη περίπου 20 λεπτά οι γραμμές είναι δικές, το 23 10 90 90, ξανά μάνα 90 όπως λέει και ο κοντός. Λοιπόν, οι γραμμές είναι γεμάτες. Αφή Κωνσταντινίδη, αποσύρει το αυτοκίνητό σου. Απλά με ένα τηλέφωνο στο 18133. Έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπε στο axta.gr και ενημερώσου. Και για απόσυρση και για ανταλλακτικά, Αφή Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών ανοιχτά καθημερινά ως τις 7 και την ημέρα του Σαββάτου. Ως τις 5, συγγνώμη, ως τις 5 και την ημέρα του Σαββάτου. Σας ακούω. Σαν σήμερα πριν 39 χρόνια, ναι, έφυγε ο σπουδαίος Φιλοπίμην Φίνος. Ο Φίνος Φίλος. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ωραία. Okay, έκανε μεγάλη δουλειά, ζούσε για τη δουλειά του, δεν έκανε παιδιά, ήταν παντρεμένος με την Τζέλα και δημιούργησε μια φοβερή κατάσταση στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Και να πω ότι έβγαλε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ηθοποιούς. Ό,τι χρήματα έβγαζε τα επένδυε στη δουλειά και πέθανε ως γνωστόν χρεωμένος. Μια μέρα σαν σήμερα το 1977. Η τελευταία του ταινία ήταν ο Κυριώργης εκπαιδεύεται με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, την οποία δεν πρόλαβε να δει γιατί ήταν βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο. Έστενε καρκίνο 9 χρόνια ο Φιλοπίμην. Την πάλεψε, αλλά φυσικά τον νίκησε στο τέλος το 77 σαν σήμερα. Λοιπόν, λέγε, ναι, τι διαβάζεις εκεί, τι κάνεις, τι προσθέσεις κάνεις, τι. Όχι, η γυναίκα μου με έστειλε μήνυμα και της απαντώ. Η γυναίκα σου έστειλε μήνυμα. Ναι. Και της απαντάς. Στείλ την αφυλάκι, ρε.
από το ραδιόφωνο να πει μωρό μου, ξέρω. Έχει δουλειά στο γραφείο τη. Δεν σε ακούει, πες μάτσε. Όχι, δεν μπορεί, έχει δουλειά. Ακούει. Παρακαλώ. Μπορεί να μιλάμε ελεύθερα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, ναι. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κύριε μου. Λοιπόν, εγώ είμαι 34 χρονών. Είμαι και εργάτης και έχω και μια μικρή δική μου δουλειά. Ασχολούμαι σεζόν. Έτσι, καλοκαίρι με τουρίστες. Σε ένα νησί. Δουλεύεις δύο δουλειές λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, το μπράβο. Καλοκαίρι. Το μπράβο, καλοκαίρι. Τα μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, νομίζω, όχι νομίζω, ότι βλέπουμε το δέσος, το δάσος. Και δεν βλέπουμε το δέσος, μάλλον και μάλλον το αντίθετο. Μας γιατί μπέρδε. Όλες οι κοινωνικές τάξεις και οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι αυτή τη στιγμή έχουμε μνημόνιο. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση και αυτή να πέσει και άλλη να έρθει, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ναι, δεν είναι θέμα δηλαδή. Μπορεί να κάνει. Ναι. Άρα, ή τα μαζεύουμε και βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση συντονισμένα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Μην απορρίπτεις τίποτα. Μην απορρίπτεις. Φασίστα. Άστο να μιλήσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή του. Να μιλήσει. Άστο να τελειώσει. Φασίστα. Παιδιά, θέλετε να μιλήσετε. Έχει υπόψη που μπορεί να φύγουμε, Κώστα. Ξέρεις, γνωρίζεις αν μπορούμε να φύγουμε. Κοίταξε να δεις. Τότε γιατί κάναμε ρε ηλίθιε μνημόνιο. Αυτό που λένε. Ορίστε τι κάνω. Μ' ακούτε. Τι κάνω φίλε μου. Υπάρχει παραπληροφόρηση λέω σε αυτό το πράγμα. Ποια είναι η παραπληροφόρηση. Αδερφέ μου έχουν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο που ζούμε τώρα και θα σε αφήσω να μιλήσεις για να καταλάβεις. Αυτό το μνημόνιο που ζούμε τώρα είναι αυτό το ίδιο το οποίο υπογράφηκε το 2010. Το ίδιο. Ακριβώς είναι, μα το λέμε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Απλά το μαθαίνουμε σιγά σιγά στην πορεία του χρόνου. Λοιπόν, οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις που έχουμε εμείς έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι ημών δεν μπορεί να έρθουν. Το καταλαβαίνεις. Αλλιώς θα μας πετούσαν έξω. Όχι, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχω σκοπό που το λέω. Γιατί δεν μας πετάξανε κόκκινο έξω. Γιατί δεν μπορούν. Καλύτερα θα ήταν. Όχι ρε παιδιά, άμα μας πετάξουν έξω, γι' αυτό λέει παραπληροφόρηση, αυτοί θα χάσουν πιο πολλά, κοστάμε 300 δις. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι κάτι πολύ αιρετικό το θέμα όμως, και τρομερό. Είναι, πρόσεξε τι γίνεται. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Λέει, εσύ σαν Ελλάδα θα παράγεις αυτά. Δεν μπορούμε να παράγουμε ό,τι θέλουμε. Γι' αυτό παίρνουμε και τις επιδοτήσεις. Και μέσα στους αγρότες και μέσα στους δικηγόρους και μέσα στους γιατρούς υπάρχουν οι μικροί. Που έχει 30 στρέμματα, άλλως υπάρχουν και οι μεγάλοι που έχουν 200 στρέμματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή καλούν να πληρώσουν οι μεγάλοι και αντιδρούν οι μεγάλοι. Και τους βολεύει η κατάσταση αυτή που είναι τώρα. Άκουγα στις ειδήσεις το μεσημέρι τον εκπρόσωπο από τον μπλόκο της Νίκαιας, έλεγε δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα, άρα τους βολεύει αυτή η κατάσταση που είναι τώρα. Δεν θέλουν να πληρώσουν. Όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Για μένα η γνώμη μου είναι. Όπως και το δημοψήφισμα έπρεπε να ήταν ευρώ ή δραχμή. Γιατί έχω ζήσει, Γρηγόρη, όντως δουλεύοντας στα τουριστικά και όταν είχαμε εμείς τη δραχμή και ερχόταν ο ξένος με το συνάλλαγμα και με το ευρώ που έχουμε γίνει ακριβή σαν χώρα. Ο τουρισμός π.χ. θα κερδίσει κατευθείαν από τον πρώτο χρόνο. Αλλά πρέπει να γίνει συντονισμένα, έτσι, να πούμε θα ζοριστούμε στην αρχή, οι αγρότες να παράγουν αυτά που είναι να παράγουν, να ταΐζει ο κόσμος συγκροτημένα. Αλλιώς, παιδιά, τζάπα θα φωνάζουμε. Να είσαι καλά, θα βγαίνουμε στους δρόμους. Να είσαι καλά. Και αυτή η κυβέρνηση να πέσει και άλλη κυβέρνηση να έρθει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να είσαι καλά. Οπότε τζάπα συζητάμε. Δεν συζητάμε τζάπα. Καταλάβετε κάτι. Είμαστε η χώρα του Γιούχου. Είμαστε η χώρα του τραλή τραλό. Δεν υπήρχαν ποτέ. Έβγαινε ο άλλος ο. Και παίξτε χρηματιστήριο. Κάντε αυτό. Πάει η λίστα Λαγκάρτ. Πάει το ένα. Πάγωσα τώρα τα χρέη του μεγάλου, ενός μεγάλου καναλιού. Αυτή η πρώτη φορά μιλάμε για τρομερά πράγματα. Τα οποία τα βλέπουμε και πρέπει να μην τρεπόμαστε να τα πούμε. Δεν φταίει αν ο Κώστας έκλεβε, φταίει αυτός που δεν τον έλεγχε και τον επέτρεπε να κλέβει. Όχι, έφταιγε και ο Κώστας. Ο Κώστας δεν έφταιγε που έκλεβε. Έφταιγε και ο Κώστας. Πρώτα αυτοί που δεν ελέγχανε είχαν σκοπό. Είχαν σκοπό που δεν ελέγχανε. Παρακαλώ. Ναι, αλλά εκεί στο. Είχαν σκοπό που δεν ελέγχανε. Στο σχολείο του στήριζες να πούμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ορίστε. Ναι. Ναι. Γεια σου Ατόπουλε, γεια σου Κόκκινα. Καλώς τώρα. Αεκτής από Σάμο, φοιτητής είμαι. Το ξέρουμε. Θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό που είπες πριν δε εσύ Κόκκινε. Πες. Το ξέρεις, σπουδάζω οικονομικά. Ναι. Το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος στο διεθνές δίκαιο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι.
που λέει ότι όταν μια χώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει δάνειο, μπορεί να βγει από ένα μνημόνιο, σε περίπτωση βέβαια που αυτό το μνημόνιο καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της. Ωραία. Ναι. Και λοιπόν. Έτσι και λοιπόν. Άρα αυτό που είπες πριν δεν ισχύει. Μπορεί η Ελλάδα να πει ότι ξέρετε τι, οι όροι του μνημονίου αυτή τη στιγμή είναι απευθείς και μπορώ να φύγω από το μνημόνιο. Δηλαδή, γιατί αφού είναι. Συγγνώμη. Ναι. Με σεβασμό απέναντι και στις σπουδές σου και ότι. Αφού είναι τόσο απλό, γιατί δεν το κάνουνε. Ξέρω εγώ, αυτό να το ρωτήσεις την πολιτική γενιά. Παλικάρι μου, καλό, σπουδάζεις οικονομικά και βγαίνεις και πολύ καλά επιχειρηματολογείς και μου λες ότι όταν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται και τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι οι δεχθείς και εναντίον της ανθρώπινης ζωής και επιβίωσης, τότε μπορεί να προσφύγει και να μην το πλήρω. Σωστά. Βέβαια, σαφέστατα. Μπορεί και να ρωτάω, αφού είναι τόσο απλό, γιατί δεν το κάνουν. Ρώτα τους πολιτικούς, ρε Σικόκκινε, τώρα. Έχουν υπογράψει, αδερφέ μου. Έχουν υπογράψει. Έχει τη δυνατότητα αυτό. Έχουν υπογράψει. Δεν αμφιβάλλω, είμαι μαζί σου. Επίτρεψε μου να έχω την άποψη αυτή. Ναι, σου απαντά όμως και δεν μου απαντάς. Και σου λέω γιατί δεν το κάνουν. Ρώτα τους, ρε Σικόκκινε, εγώ θα σου πω γιατί δεν το κάνουν. Παλικάρι μου καλό, όταν είσαι στη σχολή, ρώτα τον καθηγητή σου των οικονομικών. Ρώτα τον. Γιατί δεν το κάνουν. Σε αυτόν που μου κάνει λογικά μακροοικονομία. Σε οποιονδήποτε καθηγητή οικονομικό, ρώτα, υπάρχει αυτός ο νόμος. Γιατί δεν το εφαρμόζουν. Όπως στο αμφιθέατρο, ρώτα του, είναι πάρα πολύ απλό. Για να μην έρθω εγώ με τον κόκκινο να το ρωτήσουμε. Ρώτα το. Δηλαδή, και, να πάρω εγώ τώρα τον κύριο Μάρδα και να το ρωτήσω. Και λοιπόν. Σε ξέρω, Μάρδα. Και τι θα πει. Τι μπορεί να μου πει, για πες μου. Έκλεισες, φίλε. Τα λέμε. Τον επόμενο. Επόμενος, ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, η παρατήρησή μου αφορά τον Κώστα. Όταν προετοιμάζεσαι προκειμένου να αναλύσεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, χρησιμοποιείς τις με κόπο αποκτημένες γνώσεις σου, παρατηρείς και διαμορφώνεις άποψη για το παιχνίδι, προετοιμάζεσαι πριν από μετά τη διάρκεια του παιχνιδιού και παρουσιάζεις το θέμα. Σήμερα παρουσιάζεις κάτι πολύ πολύ σημαντικότερο. Σε μια στιγμή που βράζει η χώρα από άκρος άκρη και υπάρχουν χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, υπάρχει μια πρωτοφανής κινητοποίηση που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε επαιτειακή μορφή κινητοποίησεων. Βγαίνεις και με αβάσταχτη ελαφρότητα αυτό το στερεότυπο που έχεις ως άποψη, μάλλον αποσύρω τη λέξη στερεότυπο, την άποψη που έχεις σχηματισμένη μέσα από την παρατήρηση γενικά και χωρίς να έχεις εξειδικευμένες γνώσεις και τι ακριβώς αφορά το νομοσχέδιο και τι ακριβώς περιεχόμενο έχει το ασφαλιστικό και τι προβλέπει για τους μικρομεσαίους αγρότες. Τα έχω διαβάσει και για τη φορολογία τους που είναι μεγάλη, συνέτερη με το κράτος που είναι εκεί. Τα έχω διαβάσει. Και παίρνεις αυτή την άποψη και εγώ σε καλώ γιατί σε αισθάνομαι σαν φίλο εφόσον καθημερινά κάνουμε παρέα και δεν το λέω λόγου χάρη. Δεν του λέω να είχαμε να λέγαμε. Το μπλόκο στο οποίο σε κάλεσε ο φίλος είναι μακριά. Το Άργος. Είναι αρκετά μακριά. Η Λαχαναγορά είναι εδώ δίπλα. Έλα αύριο λοιπόν να πάμε μαζί στη Λαχαναγορά. Εκεί θα βρούμε δεκάδες, εκατοντάδες παραγωγούς οι οποίοι κατεβάζουν καθημερινά στην αγορά το αποτέλεσμα του κόπου τους, είτε είναι σπανάκια, είτε είναι αντίδια, είτε είναι οτιδήποτε, πράσα, λάχανα κτλ. Να δεις γιατί ανθρώπους πρόκειται, να δεις το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και να δεις ανθρώπους που είναι 30 και φαίνονται 50. Να δεις με τι ποσοστά θερίζει ο καρκίνος τριπλάσια μέσα από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν καθημερινά, να δεις κόπους και βάσανα. Βάσανα απλήρωτα. Πάρε τον Τζόρνταν, τον οποίον έχεις το προνόμιο, και πάνε στη Σκίδρα. Και πάνε εκεί που βγαίνουν τα ροδάκινα. Γύρνα στα χωράφια και αποκρυστάλλωσε δικιά σου άποψη. Να δεις ποιο είναι το κόστος καλλιέργειας, τι βάσανο και τι κόπο
και τι αγωνία, γιατί είσαι συνέτερος με το Θεό, έχει μια καλλιέργεια και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να σε κάτσουνε με μολύβι και με χαρτί. Και να δεις ότι εδώ και 3, 4, 5 χρόνια, ειδικά τα 5 τελευταία, λεφτά παίρνουν μια χρονιά στις 5. Βογκάνε. Και με αυτήν την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δεν είναι πια θέμα να βογκάνε. Είναι θέμα ότι εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες, αμέσως μετά μπαίνει έφια, δηλαδή φόρος στην κατοχή αγροτεμαχίου, και αμέσως μετά έρχεται ο Νταβάς που θα έχει ένα όνομα μονοπωλίου, θα λέγεται Τσικίτα, Μπονίτα, Ντελμόντε, και ξανακάνουμε τσιφλίκια. Αν αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύεστε, τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν σε λάθος τόπο. Δεν θα είμαστε νοικοκυρία στην πατρίδα μας. Θα είμαστε άσχημα και πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι, χωρίς δικαιώματα. Και τα πράγματα είναι σοβαρά και υπερβαίνουν τις όντως υπερβολές που γίνανε στο παρελθόν. Και μέρα μου τη βαράει να βλέπω τον Παντελίδη πνιγμένο στα λουλούδια. Τη στιγμή που βλέπω εκατοντάδες ανθρώπους γύρω μου να ζουν χωρίς ρεύμα. Αλλά είναι μια κουλτούρα την οποία μας την επέβαλαν και στην οποία εγκλωβιστήκαμε. Τα ήθελε και λίγο πισινός μας. Και πρέπει τάχιστα. Τα ήθελε και λίγο πισινός μας, γιατί στο αλυσβερίσι. Εγώ σε εσύ με ψηφίζεις και εγώ σε βολεύω. Πώς σας το λέω, με γνήσια αγωνία φιλική, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια αγροτική αριστοκρατία, όπως υπήρχε και μια εργατική αριστοκρατία. Υπάρχει, είναι υπαρκτό αυτό, αλλά δεν έχει σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που σήμερα βογκάει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν ήμασταν αγρότες στη θέση των αγροτών, θα κάναμε τα ίδια για τρεις θέσεις γιατρών, υπουργοί στρατιωτικών κτλ. Ραπ, έκανες μεγάλο φάουλ. Ιδραυλικοί κόβουν αποδείξεις, ηλεκτρολόγοι, καθηγητές, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι καθηματάρχοι, οι αγρότες που φταίνε τραχανά. Μας κλέβουν τα λεφτά από τις τσέπες και όχι αυτά που περισσεύουν, αυτά που έχουμε για να φάμε. Ο ένας θα μπορούσε να μας βγάλει από το λάκκο που πέσαμε μέσα το όνομά του Ηλίας. Ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν είχε την ευκαιρία να πάρει επιχορηγήσεις τεράστιες και να τις επενδύσει ο ίδιος ή να τις κάνει, ξέρω εγώ, να τις φάει σουβλάκι. Μόνο ένας, λέει, θα μπορούσε να μας βγάλει από το λάκκο που πέσαμε μέσα το όνομά του Ηλίας. Έτσι πιστεύει ο φίλος. Ποιος Ηλίας? Εσύ, κόκκινο τρατάς, δεν τα κάνατε καγέν. Δεν ρώτησα εγώ ποτέ για καγέν. Ο Ραπτόπουλος για καγέν. Στο Διέρη και Βασίλευε πέφτεις. Ραπ, μας σας προσφεύγουν τη μοναχή για όλους μας. Λοιπόν, άκουσα εγώ να ρωτώ για καγέν. Γιατί ρε κόκκινε να λυπηθώ τον αγρότη? Όλα ξεκίνησαν με επιδότηση, δουλεύουν 5 μήνες και όλα με λιγάλα. Και εγώ και εσύ με 12 μήνες δουλειά δεν έχουμε να φάμε. Μάλλον δεν πήγε σε κανένα χωράφι να δεις πώς γίνεται δουλειά. Ρώτα το γαμπρό σου για την καφετέρια στη Ζύχνη. Ναι. Και τα καγέντα κόβαν αποδείξει, κόβαν αποδείξει όταν πληρώνονται για να αφήσουν το χωράφι χωρίς να παράγει. Όλοι έχουν παρηθεί επαγγελματίες, οι δυο συνταξιούχοι, ας βάλουν και αυτοί κάτι. Επιτέλους, μετά από 6 χρόνια ασφαλιάρας και λίθαρου, κάποιοι Έλληνες ξύπνησαν, αντί να πάμε όλοι μαζί. Μαζί τους αρχίζαμε τις μιζέρκες. Το φορολογικό και το ασφαλιστικό αφορά όλους τους Έλληνες, και αυτούς που διαμαρτύρονται κλείνοντας δρόμους και αυτούς που είναι καναπεδάτη κάνουν συνέχεια έκπτωση στην αξιοποίηση, σήμερα διαβίωση και αύριο επιβίωσή τους. Το μήνυμα της ημέρας. Αυτό που μόλις διάβασα. Δύο πράγματα εύχομαι στο γιο μου που είναι 3 χρονών. Να γίνει σαν τον Μπερμπάτοφ και να μην έχει ποτέ προπονητή σαν τον Τούντορ. Να είσαι καιρό, Σάκη Τούμπα. Να τον χαίρεσαι, φίλε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια. Ναι. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε? Σε καταλάβαμε πολύ καλά. Κώστα, είπες για τον Φίνο σαν σήμερα. Εγώ θα σου θυμίσω ότι σαν σήμερα κάποια δελτία είχαν ξεχαστεί και ο κύριος Σαρούχας έτρεχε να κάνει κάποιες δηλώσεις. Το θυμάσαι, Κώστα? Όχι μόνο αυτό. Με τον Αθηναϊκό ήταν. Στα σάλια κόκκινα. Ναι, ναι. Εγώ βρήκα τον Ζελελίδη σε καφετέρια. Δυτικών συνοικιών. Το Θόδωρο. Μάλιστα. Μου είπε στο off the record ότι άνθρωποι του Άρη τον απείλησαν για τα δελτία. Και λέω, βγες και πες το. Δεν θα έρθει η ώρα. Δηλαδή του είπα, μην τα δώσεις τα δελτία. Δηλαδή μιλάμε για σωματείο, Φίνος Φιλμ. Σκέψη. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω για την ιδιωτική κουβέντα που είχα παρακάτω, αλλά έχω να σου πω ότι αν ανοίξει το στόμα του ο Ζελελίδης και μιλήσει, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Πάμε παρακάτω. Κι εγώ αυτό περιμένω. Να σου πω, είπες ότι ο Άρης έσφαξε την καβάλα. Όχι, εγώ δεν έτσι, το είπα. Είπα εγώ ότι το πέναλτι το οποίο του δίνεται δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο. Α, και η κόκκινη είναι ανύπαρκτη. Ναι, αλλά το λέει και ο Ραπτόπουλος, γι' αυτό το ρωτάω. Α, συγγνώμη, δεν ξέρω τι είπε μετά.
Ραυτόπουλε, δεν το λες ότι ο Άρης έσφαξε γαβάλα. Ε, την έσφαξε, μόνο εντάξει. Εσύ που το ξέρεις. Είδα στιγμιότυπα στο ίντερνετ. Αφού δεν παρακολουθείς γάμα στην Ιγύη. Μου έκανε τη χάρη, ρε παιδί μου. Επειδή. Κάτε αλήτη. Να σε καλά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους αγρότες, εν συντομία το πάρουμε. Λοιπόν, εμένα δεν μου φταίει ούτε ο τραπεζικός διευθυντής που εκδίδει την επιδότηση, ούτε ο ελεκτικός μηχανισμός, ούτε ο κρατικός υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη των επιδοτήσεων που εικάζει ότι μπορεί να είναι πολιτικός έλεγχος. Εγώ θέλω να σας πω το άλλο. Είμαι 25 χρονών και μίλησε ο Σύφης για μέλλον. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, παιδιά, δεν έχετε ακούσει ποτέ να δηλώνουν βαμβάκι να πάρουν επιδότηση ενώ έχουν ροδάκι να κάποιοι. Δεν είσαι εξαίρεση του κανόνα, άστο, αδερφέ. Άστο, έχω λόγο που στο λέω. Δεν έχετε ακούσει. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Είσαι εξαίρεση του κανόνα, άστο. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, είσαι δεν εξαίρεση. Έχετε ακούσει ποτέ. Ναι. Βρε, έχω ακούσει για ζώα τα οποία κάναν βόλτα. Ναι, αυτά. 50 ζώα κάναν βόλτα από όλο το χωριό και πήραν 50 επιδοτήσεις. Τι άλλο να σου πω τώρα. Γι' αυτά λέμε εμείς. Ναι, δεν. Αυτό, δεν αυτό όμως. Ποτέ. Αυτό όμως. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν τόσο χαϊβάνι αυτός που ενέκρινε την επιδότηση. Το κατάλαβες τι λέω. Ρε Γρηγόρη, άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Σε ναι, άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν έχετε ακούσει ποτέ να δηλώνουν κατεστραμμένη γεωργική καλλιέργεια και από πίσω να είναι τα φορτηγά γεμάτα εμπόρευμα. Δεν έχετε ακούσει ποτέ σε μπίλια να παίζετε επιδότηση ή σε ζάρι ή σε οτιδήποτε. Δεν έχετε ακούσει ποτέ να πηγαίνουν σε μπαράκια, να πιάνουν κανένα μπουτάκι και εκεί να τρώνε όλη την επιδότηση. Δηλαδή, τι είναι απ' άλλο πλανήτη. Στην Ελλάδα δεν γίνανε ποτέ. Και τώρα τι, να μου πούνε για επανάσταση και να κλαφτούν και να βγούμε στους δρόμους. Ωραία, να τους αφήσουμε να χτυπηθούν λοιπόν από τα απάνθρωπα μέτρα, να δεχτούμε κι εμείς να μας απαυτώσουν και να πούμε. Απάνθρωπα είναι τα μέτρα, απάνθρωπα ήταν και αυτά που φάγανε. Αν έχεις τα έντερα. Γιατί όλα αυτά που κάνανε, εγώ προσωπικά τα θεωρώ ανήθικα, έλα στην Αθήνα. Δεν όχι στην Εθνική Οδό. Είναι λάθος αυτό που λες. Άστο. 100% λάθος. Συγγνώμη. Δεν ανήθικα αυτά που κάνανε. Δεν μπορεί κάποιοι ή πολλοί από εξ αυτών να χαρακτηρίζουν ένα ολόκληρο κλάδο. Το καλοκαίρι δάσκαλο και το χειμώνα αγρότης, το ξέρουμε όλοι. Απλά εδώ είναι. Μα πάντα θέλουμε λεφτά χωρίς δουλειά. Όλα δικά μας. Πάντα έχουμε δίκιο. Εγώ είμαι ο βλάκας, αλλά αυτές εσύ. Σας παρακαλώ μια χάρη, κάντε ένα κάλωπο σε κάθε ένα που παίρνει τηλέφωνο, του ρωτάτε πού κάνει τα δωδόντια, εδώ ή στα Σκόπια. Σιγάρε κόκκινα, δηλαδή μετά το τζίπερ το χάος, θα μας τρελάνεις, δεν είπα αυτό. Να μας πει ο αγρότης με τα ροδάκινα το κόλπο με τις πέτρες μέσα στα τελάρα και το διπλό βάρος στο ζύγισμα. Τα συνδικάτα και οι συντεχνίες μαζί με το δημόσιο κατέστρεψαν τον τόπο. Κόκκινε, εθελοτυφλείς και πας στα νεύρα του κόσμου. Στείλε τα μάτια στα μπλόκα. Αυτό λες εσύ. Δίκαιε κόκκινε, τον αγρότη τον έκοψε ενώ το μάλλον τον αφήνει 8 λεπτά. Επειδή το 20% από τους αγρότες είναι ύποπτοι, δεν πρέπει να τους παίρνει όλη την μπάλα. Δεν έκοψα κανέναν αγρότη, κόβω όσους μακρηγορούν. Λοιπόν, απίστευτη συμπεριφορά του κόκκινου σε αυτούς που διαφωνούν με την άποψή του. Με απογοήτευσε πλήρως, κρίμα. Δεν είχα κανένα τέτοιο θέμα σήμερα, αλλά είσαι ο κλασικός στημένος. Παρακαλώ. Όποιος κάνει κριτική είναι στημένος. Όχι, δεν είναι. Λέει ότι έκοψα. Δεν έκοψα κανέναν. Μάλιστα. Παρακαλώ. Και έλα. Το ξέρεις ότι δεν έκοψα κανέναν. Ναι, σήμερα όχι. Άλλες φορές μπορεί να τον κατηγορήσουμε. Για σήμερα τον κατηγορώ. Αν το έλεγε για άλλη φορά θα έλεγα οκ. Okay. Ναι, για σήμερα. Λάθος μιλάω. Όχι, σωστό. Τελευταίος για σήμερα. Τελευταίος για σήμερα. Έλα τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα παιδιά, αγρότης. Για αυτή την ώρα κλαδεύω ακτινίδια. Γουστάρω. Καλό για το έντερο. Ραπτόπουλε, ναι. Ραπτόπουλε, έχεις δίκιο σε πολλά θέματα. Ποδοσφαιρικά διαφωνώ σε πολλά θέματα μαζί. Σήμερα όμως ακούμπησες πολύ την αλήθεια. Δεν έχεις όμως τρόπο να την αντικρούσεις τη θέση σου. Γιατί δεν γνωρίζεις καλά. Είμαι λίγο άκοψος, αλλά τουλάχιστον αυτό που πιστεύω και μαθαίνω. Επιδοτήσεις ναι. Δόθηκαν και φαγώθηκαν με τα μπούνια. Και δεν πρέπει ο αγρότης να θέλει ότι βλύσει αυτή τη βάση γιατί χάνει το δίκιο του. Το 90, παιδιά, δινόταν 4 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, για να μεγαλώσει τη γεωργική σου εκμετάλλευση. Sorry και λίγο για το λαχάνιο μου γιατί απομακρύθηκα λίγο από τρακτέρ. Αριανός είσαι. Το κάνανε... Όχι. Ναι. Όχι ρε φίλε που αυξής είμαι. Α, γιατί είπες τρακτέρ γι' αυτό. Τρακτέρ είμαι τέτοιο. Της δουλειάς, ναι, ναι. Συνήθεια, ρε. Εντάξει, σταμάτα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, γίνανε τα περισσότερα αυτοκίνητα. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σήμερα έχουν οι αγρότες άδικο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα ρε παιδιά. Που δεν θα καθίσουν ποτέ να δουν τι πραγματικά θέλουν. Σήμερα όλοι οι αγρότες που βγήκαν στα μπλόκα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις. Δηλαδή, ο Λαρισαίος ο βαμβακοπαραγωγός
έχει τα ίδια προβλήματα και απαιτήσεις με τον Μακεδόνα ροδακινοπαραγωγό, με τον Κρητικό ελαιοπαραγωγό κτλ. Όχι. Σωστά μιλάς, αλλά πες μου, το πρόβλημα είναι κοινό. Συμφωνώ. Σε ποια βάση όμως, στο ασφαλιστικό. Από εκεί σήμερα. Από εκεί ξεκινάμε. Γρηγόρη, ναι. Πιστεύεις ότι μια εξυπηρετική κυβέρνηση μπορεί να τους πάει σε χρόνο μηδέν? Γιατί διεκδικούν, η ταπεινή μου άποψη, έτσι. Και σου λέω, μπορεί τώρα να πάρουν αύριο τηλέφωνο και να λένε τι λέω, ας πούμε. Αλλά πρόσχε να δεις. Δεν διαφωνώ στα περισσότερα από αυτά που λες, απλά. Γρηγόρη, κοίταξε να δεις. Είναι ο χρόνος. Συγχώρεσέ με, κρίμα που πήγες τώρα, γιατί είμαστε ακριβώς στο κλείσιμο. Δεν στέλνεις κανένα ακτινίδιο για το έντερο. Θα χαιρόμουν. Θα σε φέρω. Και ακτινίδιο πολυτελείας, έτσι, γιατί είναι καλό παραγωγός. Να είσαι γερός, απλά. Ένα δεύτερο μόνο να σου πω κάτι. Δεν έχω χρόνο, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν έχω. Είναι η επόμενη εκπομπή, συγγνώμη. Είναι ο κύριος Κανελάκης, είναι αμήλικτος. Όχι, δεν είναι θέμα Κανελάκη. Αυτό που τον βρήκε. Οι διαφημίσεις είναι αμήλικτοι. Ναι, πραγματικά το ξέρεις ποιος είναι. Ποιος? Το Θωμαίδη, αυτό να δω. Όχι, ποιος είναι. Πού τον βρήκε αυτό? Συμπληρωματικά, γιατί, πού το ξέρεις? Πού το ξέρω. Ναι. Το Θωμαίδη, τον τερματοφύλακα, δεν τον ξέρεις ποιος? Δεν το γνωρίζω, συγγνώμη. Ο δεκαετία 80 πήγαινε γήπεδο και δεν ξέρεις το Θωμαίδη. Δεν το γνωρίζω. Τέλειος. Θα έπρεπε, πες μου. Τίποτα, ήταν στον Απόλλο Καλαμαριάς, τερματοφύλακας, μετά τον Σινούμοβιτς και τον. Πώς το λένε τον άλλον. Πώς το λέγανε, το Μέτσο? Όχι ρε, τέταρτος ήταν αυτός. Τον τρίτο ψάχνω να βρω. Λοιπόν, ναι. Ένα σχόλιο θα να κάνω πριν κλείσουμε. Ναι. Γίνεται άλλος, ναι. Με τη στήλη την οποία έχει ανεβεί στο ίντερνετ και λέμε να φύγει ο Μπαρμπάτοφ ή ο Τούντορ. Ναι. Και διαβάζω διάφορα. Ό,τι τι διάφορα. Κριτικές από φίλους και καλά κάνουν. Μας αρέσει η κριτική. Σ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν τη διαβάσω, όχι να την ακούσω. Ουστ και ιδιώσος και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτά να γνωρίζετε γραφτήκανε από χτες από τους ανθρώπους που σας μιλάνε τώρα. Μάλιστα. Τι άλλαξε το εσύ? Το αν έπρεπε να γράψουμε κάτι τέτοιο, το οποίο σας προκαλεί εσάς, είναι απάντηση στα όσα έκανε ο Μπερμπάτοφ και καλά έκανε. Μετά. Ναι. Με την ανάρτηση την οποία κάνω στο διαδίκτυο, που δίνει συνέντευξη. Μας δικαιώνει 100%. Γιατί? Ναι, και δεν κάνω προμόσιο, λέω την αλήθεια. Είναι, ναι. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσω. Να σου πω τι γράφει ο φίλος σου, εφόσον τον γνωρίζεις. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Μαζέψτε αυτόν τον, ναι, κόκκινο, που αφενός μένει είναι άσχετος από ποδόσφαιρο και αφετέρου τώρα βλέπω ότι έχει γνώμη και για τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Μας, να είστε καλά. Ποιος να με μαζέψει? Ποιος να με μαζέψει? Διευθυντές έχεις εδώ, ιδιοκτήτες, προϊσταμένους. Γρηγόρη, να κάνουμε ένα νέο για τους αγρότες, γιατρούς, δικηγόρους, συμβολογράφους που σε σηκώθηκαν. Αυτοί είναι έντιμοι φορολογούμενοι. Ρε Γιάννη, δηλαδή, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με τον Δημήτρη Κανελάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κυριάκο Κίρτσο. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Υπενθυμίζω τίποτα, ότι με τον Κωστή θα πείτε το βράδυ και ότι όλοι μαζί. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο, να είστε καλά. 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 Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο, να είστε καλά.